Κυρίες δεσποινίδες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ακούτε Λίμπερο 107,4. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ είμαστε εδώ παρέα με ασπρόμαυρες πτήσεις. Στέλιος Παπαντονίου πίσω από το μικρόφωνο. Θα πάμε μαζί παρέα έως και τις 12, όπου θα μιλήσουμε και θα σχολιάσουμε για όλη την αθλητική επικαιρότητα που επικρατεί τόσο εντός Ελλάδος, που είναι λίγο στεναχωρημένη, καθώς οι ομάδες σιγά σιγά ξεκινούν προετοιμασία ή έχουν ξεκινήσει προετοιμασία, δίνουν τα πρώτα τους φιλικά. Και φυσικά εκτός Ελλάδος είναι εκεί πέρα που έχουμε αρκετές εξελίξεις, έχουμε αρκετά θεματάκια να συζητήσουμε, καθώς το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε σήμερα η φάση των 16 του Μουντιάλ, με την Γαλλία να είναι η πρώτη ομάδα η οποία πήρε την πρόκρισή της για τα προημιτελικά της διοργάνωσης, και την Ουρουγουάη με την Πορτογαλία στο 51ο λεπτό να είναι στο 1-0 υπέρ της Ουρουγουάης, με τον Φερνάντο Σάντος, τον παλιό μας γνώριμο, να τα βρίσκει λίγο σκούρα. Για αρχή να πω πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να πούμε πως σήμερα στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε δύο φίλους ακροατές και πολύ καλούς φίλους εδώ παρέα για να μας κρατήσουν και να κρατήσουν και εσάς συντροφιά, αλλά και να κρατήσουν και εμένα συντροφιά εδώ πέρα, να με βοηθήσουν στο ραδιοφωνικό έργο το οποίο έχω να βγάλω έως και τις 12. Ο ένας είναι ο Χρήστος, όπου τον ξέρετε έχει κάνει 2-3 συνεχόμενες εμφανίσεις τώρα. Πώς έχει κάνει συνεχόμενες? Το σερί, ναι. Υπάρχουν τα τελευταία, νομίζω, 3 Σαββατοκύριακα. 3 Σαββατοκύριακα, ναι, ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Θα πω το Ζαγόρα να ξεκινηθεί. έχουμε και τον Ηλία, ο οποίος σήμερα κάνει ντεμπούτο στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Ηλία, γεια σου. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για την υποδοχή που μου έκανες. Εντάξει, εννοείται. Φιλαράκια, τόσα χρόνια είμαστε. Είμαστε καμιά πόσα χρόνια από το, πότε, από το γυμνάσιο? 10 χρόνια και βάλε. Καμιά 10 χρόνια. Εντάξει, αυτά είναι. Να πούμε πως θα τα σχολιάσουμε όλα με τους δύο συμπαραγωγούς για σήμερα το βράδυ. Αλλά πριν πάμε να σχολιάσουμε και να μπούμε στην καυτή αθλητική δράση, κυρίως του Μουντιάλ, γιατί τα υπόλοιπα δεν είναι και τόσο, είπαμε, είναι λίγο στεναχωρημένα, να πούμε πως να πούμε τον βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, τον χορηγό μας, Όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης, σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του, μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με το ποτό σας. Η εγγύηση στην νυχτερινή ιδιαίτερη διασκέδαση σας ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show, στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 23 13 0 69 083. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ, 2 πριβέ χορούς. Όνειρο Live Strip Show είναι ο χορηγός της εκπομπής των ασπρόμαυρων πτήσεων. Να πούμε πως πριν είχαμε το παιχνίδι με την της Αργεντινής, η οποία νομίζω ότι το παιχνίδι της Αργεντινής με την Γαλλία ήταν το καλύτερο από όλες τις απόψεις που έχουμε δει στο φετινό Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε σε αυτό. Καλό μάτς, δηλαδή ωραίο στο μάτι, και πώς να μην είναι με 7 γκολ. Αλλά όχι τόσο ίσως... Γκολ για την Πορτογαλία, 1-1. Ο Πέπε με κεφαλιά στο 54ο λεπτό. Από σημαίνει φάση ήταν, έτσι, από κόρνερ, αν ήταν καλά. Από κόρνερ, το οποίο δεν ξέρω ποιος το εκτέλεσε, δεν το είδα, δεν μας άφησαν να το ολοκληρώσουμε. Είπα να ξεκινήσω με την Αργεντινή και μας το έκανε τούμπα ο φίλος μας, ο Φερνάντο Σάντος. Οπότε πάμε καθοδόν για το σενάριο παράτασης και τα λοιπά. Να είναι μεγάλη βράδια σήμερα. Να σου πω, άμα πάει παράτηση το θέμα, πιστεύω θα το πάρει η Πορτογαλία. Εγώ έχω φωνή για Ουρουγουάη. Βασίλη, εσύ τι φωνή έχεις, για ποια από τους δύο? Ουρουγουάη. Ουρουγουάη, πάμε λίγο. Γουστάρι σου άρεσε κι εσύ. Α, εντάξει, οκ. Okay. Να ξανά εδώ το γκολ. Η κεφαλιά του Πέπε. Να πούμε ότι είναι το πρώτο γκολ
Να πούμε ότι είναι το πρώτο γκολ που δέχεται η Ουρουγουάη σε αυτό το Μουντιάλ. Το πρώτο. Το πρώτο, δεν δέχτηκε στη φάση των ομίλων. Δεν δέχτηκε. Ήταν με Ρωσία. Ήταν θεωρητικά εύκολο όμιλο. Ναι. Με τη Ρωσία, τη Σαουδική Αραβία και την Αίγυπτο. Το πρώτο γκολ που δέχεται, για κάποιο λόγο βρέθηκε μόνο του ο Πέπε. Στην καρδιά τη αντίπαλη άμυνα. Και έβαλε γκολάρα. Ο Πέπε, ο οποίο το έχει το γκολ. Είναι από του κεντρικού αμυντικού που όταν προωθείτε το έχει. Το έχει. Αυτό. Ναι. Και ο άλλος, ο Σέρχιο Ράμος, που από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα τα καλά παιδιά μας αναφέρεις τώρα. Είναι πολύ συμπαθείς. Ειδικά τον Πέπε, ο Βασίλης τον έχει που λένε. Ξέρω, βλέπω εδώ. Βλέπουμε απέναντι τη χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο. Την Ρουγκάη πώς την είδες σε αυτό το Μουντιάλ, Ηλία? Είναι πολύ καλή ομάδα, με προοπτικές να προχωρήσει πολύ ψηλά. Είχε απέδειξε και στο μάτς με τη Ρωσία κατά βάση ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα στα μετώπιστα. Έχει την διάδα της Ατλέτικο Μαδρίτης, Γκοντίν και ο Χιμένες. Τώρα όμως δέχτηκε γκολ, να δούμε πώς θα πάει το μάτς. Τι φωνή έχεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι? Όποιος το βάλει περνάει. Κάτσε, τώρα, εγώ πιστεύω, εγώ πιστεύω δεν θα πάει παράτηση. Κάποιος θα βάλει και θα προκριθεί. Θα κρυθεί σε 90 λεπτά. 90 λεπτά. Ναι. Όχι, λέω, και πιστεύω Ρονάλντο σκόρο. Α, δηλαδή πιστεύεις σε Πορτογαλία. Φερναντάο. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Είμαστε μοιρασμένοι. Εγώ με Καβαδία και εσύ με τον Ηλία. Έτσι. Ναι, ναι, θα δούμε στο τέλος ποιος θα επικρατήσει. Να βάλουμε κανένα στοίχημα, θέλεις? Στοιχήματα μακριά. Μακριά. Γιατί ρε φίλε. Να πούμε σήμερα ότι χάθηκε το μακροχρόνιο στοίχημα. Παραδόξως, στο οποίο είχε ποντάρει ο Στέλιος και με παρέσυρε και εμένα. Νικητή διοργάνωσης Αργεντινή. Γελάει ο κόσμος. Κοίτα να σου πω κάτι. Για να σου πω. Τώρα, αλε φίλε, γελάει Καβαδίας με την Αργεντινή. να σου πω κάτι. Κοίτα. Όταν βλέπεις απόδοση 10 στην Αργεντινή και βλέπεις ότι είναι το τελευταίο Μουντιάλ του Λεονέλ Μέση. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Χωρίς να τη δούμε στο χορτάρι, το 10 ήταν καλό. Ήταν καλή απόδοση. Ωραίο. Λες, εντάξει. Ναι. Αξίζει. Ναι. Από το 5 της Βραζιλίας, ας πούμε, θεωρήσαμε εμείς ότι, όπα, έχει αξία. Εντάξει, τώρα ρε φίλε, πού να φανταστώ ότι στην Αργεντινή θα είναι αυτός ο περίεργος, να πω, αυτός που παριστάνει τον προπονητή, πώς το λένε? Ο Σαμπάολι. Ο Σαμπάολι αυτός, ο οποίος ρωτούσε τον Μέση τον τελευταίο αγώνα άμα είναι να βάλω τον Αγκουέρο ή όχι. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Σε αποδυτήρια πλακωνόντουσε τα μπινελή για να πούμε είσαι παλτό, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Εντάξει ρε φίλε, πώς να πας μπροστά. Και άσε που ήταν και... Γενικότερα τίποτα. Σαν ομάδα δεν έδειξε τίποτα. Δεν έδειξε. Αυτό όλο είναι η εξισορρόπηση κάρματος για το πώς έπιασες πριν 2 χρόνια κατακτήσει Euro από την Πορτογαλία. Δηλαδή πώς λέμε ότι τότε όλα πήγανε, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα που γίνανε με 3 ισοπαλίες, με παρατάσεις πέναλτι για να το πάρει η Πορτογαλία. Φλερτάρεις τώρα, να ξέρεις. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο. Φλερτάρεις. Με τι? Με το κόψιμο. Πάλι. Για πες. Τίποτα, είναι το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, εκεί σου πήγαν όλα, ήταν το καλύτερο δυνατό σενάριο. Τώρα δεν υπάρχει κάτι που να πήγε καλά. Κάτι που να πήγε καλά δεν υπάρχει. Όλα στραβά και ανάποδα. Με το στανιό, ρε φίλε, όλα. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Όλα στραβά και ανάποδα. Δηλαδή, όλοι τα έχουμε δει τι έχει γίνει. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει γίνει. Και εκτός από αυτό, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι φίλοι ακροατές μαζί μου ή και πόσο θα συμφωνήσετε κι εσείς. Στο σημερινό παιχνίδι, εμένα μου την έδωσε και ο Μέση. Με νευρίασε, ρε φίλε. Δεν μπορείς να παίζεις στον γύρο των 16 με την Αργεντινή, η οποία θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι είσαι ο μεγάλος ηγέτης. Είσαι αυτός ο οποίος θα την πάρεις από το χεράκι και θα την οδηγήσεις κάπου και να περπατάει. Να είναι, ρε φίλε, από αυτά του, να πούμε. Αρκετά ξενερωμένος φαινόταν, ναι. Δηλαδή στο 1-2, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που έκανε ο Μέση, δεν μπορώ να το αλλά πέρα. Εδώ να πούμε ότι σκέψου ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ, που ήταν σε κακή κατάσταση, θυμάσαι, έκανε τους εμετούς και όλα αυτά σε κάθε παιχνίδι, και πάλι περπατούσε, τους πήγε αυτός, στο τελικό, έτσι. Δηλαδή είναι και το τι κάνουν οι συμπαίκτες του. Με τον Ταλιαφίκο έπαιζε και με τον... Καλά, εντάξει, ισχύει αυτό που λες, και για να το συνεχίσει αυτό που λες, η αμυντική λειτουργία της Αργεντινής είναι τραγική, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό που συζητούσαμε όταν ερχόμασταν, η αμυντική γραμμή της Αργεντινής, άμα την βγάλεις και βάλεις την ελληνική του 4, θα πάει πολύ καλύτερη ομάδα. Προφανώς. Τι συγκρίνει, Ταλιαφίκο δεν υπάρχει. Εντάξει, μόνο... Ρόχο, ο Ταμέντι είχε προοπτικές, αλλά... Μόνο ο Ταμέντι είχε προοπτικές. Ο Ρόχο δεν δίνει κάτι, ούτε στιγμή. Ο Ρόχο έχει και τραυματισμό. Ορίστε, ο Ταμέντι είναι στη Manchester City. City, Ρόχο United, Ταλιαφίκο νομίζω Μπενφίκα, κάτι τέτοιο. Νομίζω.
Να δούμε τώρα η Πορτογαλία μπροστά στο 60 λεπτό. Άλλο ένα κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τους Πορτογάλους, για τον Φερναντάο Σάντος. Για να δούμε ο Ρονάλντο θα κάνει. Θα περάσει η Πορτογαλία και θα την πω το κεφάλι μου στον τοίχο που δεν έχω παίξει Πορτογαλία. Ήταν ανάμεσα στην Πορτογαλία και στην και στην Αργεντινή, να πούμε εδώ στο Ήλιο Χοντονίου. Επέλεξε την Αργεντινή, οπότε παίξτε όλη η Πορτογαλία. Εκτελείται το κόρνερ, η κεφαλιά που μακρύνουν οι Ουρουγαϊνοί. Γεμίζει ο Πορτογάλος, βγαίνει ο τερματοφύλακας της Ουρουγουάη, μαζεύει την μπάλα και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 61ο λεπτό του δεύτερου αγώνα γύρου του 16. Ναι, εντάξει, τόλουσα λίγο, αλλά δεν πειράζει. Λίμπερο είσαι. Συμβαίνει και αυτά. Στις ζωντανές εκπομπές. Έτσι λέμε. Σε σχέση με τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε μαζί. Ναι. Σαν να μπήκες πολύ έτσι, στο ψαχνό με τη μία, έτσι. Δηλαδή αγωνιστικά, το παιχνίδι, το Μουντιάλ. Γκολάρα η Ουρουγουάη με τον Καβάνι. Εκπληκτικό τελείωμα από τον Ουρουγουανό. Παίρνει την πάσα, δεν ξέρω πώς την έβγαλε την πάσα εκεί πέρα της Ουρουγουάης. Μπαίνει μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκτελεί στην γωνία του Πορτογάλου τερματοφύλακα και διαμορφώνει το 2-1 στο 62ο λεπτό. Τρομερό σουτ στην κίνηση. Τρομερό. Εντάξει, νομίζω ο Καβάνι. Με το πλασεδάκι έβαλε φάλτσο. Ναι, εσωτερικό. Και το κάρφωσε. Θα το ξαναδούμε τώρα στο replay. Για να δούμε. Ήταν πάλι από ένα-δύο Σουάρες, Καβάνι. Για να δούμε. Η βαθιά παλιά δεν φαίνεται. Ποιο είναι αυτό? Όχι, δεν είναι Σουάρες. Δεν είναι Σουάρες. Βγάζει το πλάι και κατευθείαν με τη μία εκτελεί. Ωραίο γκολ. Ωραίο φαλτσάκι, πάρ' το να έχεις. Πολύ ωραίο. Πάπαμε κύριε Ουρουγουάη. Τα είπαμε. Δικαιώνεται ο Χρήστος και ο Καβαδίας. Προς το παρόν. Πάλι καλά που δεν έβαλα στοίχημα. Η πλάκα είναι ότι τα σημερινά δύο παιχνίδια οι περισσότεροι τα περιμένανε 0-0, 1-1, under κτλ. Και έχουν βγει όλα over, το άλλο έληξε και 7 σύν. Το άλλο 4-3, άστο φίλε. Και εδώ πέρα είμαστε 2-1 στο 62, έχει υπάρχει μέλλον. Και να σου πω κάτι, τα μάτς που εδώ έχει δώσει η Πορτογαλία στο Μουντιάλ. Τώρα παρένθεση, το μούσι που έχει αφήσει ο Ρονάλντο είναι απαράδεκτο, το είδες? Το είδες το μούσι? Ναι, ναι. Απαράδεκτο ρε φίλε. Θες να κάνουμε τέτοια κουμπί? Όχι ρε φίλε. Αν είναι να κάνουμε τέτοια να σχολιάζουμε το ρεπορτάζ της παραλίας. Θα το σχολιάσουμε γι' αυτό, άμα θέλεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά ρε φίλε τώρα, ο Ρονάλντο με αυτό το μουσί, ρε φίλε, όχι ρε φίλε. Άμα ήταν να έρθει να είχα ένα νυχτερινό μαγαζί και ερχόταν με αυτό το μουσί, θα τον έδινα πόρτα, ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι. Αυτό δεν τρέπεται με αυτό το μουσί. Τι μουσί είναι αυτό? Να το έχετε στα υπόψη σας αυτό, κυρίες και κύριοι, στο μέλλον, εάν βρεθείτε μπροστά σε μελλοντικό επιχειρηματικό βήμα του Στέλιου Παπαντονίου. Όχι, ρε φίλε, συγκεκριμένα για τον Ρονάλντο, το είδες, το μουσί. Το είδα. Του πάει. Δεν εκφράζω άποψη. Τι δεν εκφράζει άποψη, ρε φίλε, όχι. Του πάει, ναι ή όχι. Ναι, ας πει ο γυναικείος πληθυσμός. Δεν με ενδιαφέρει. Του πηγαίνει, δεν πηγαίνει. Άντε, κορίτσια που ακούτε Λίμπερο 107,4. Κάντε μας τη χάρη και δικαιώστε αυτόν που παριστάνει το ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ πέρα. FM και ενώ τη γνώμη σας ότι είναι τραγικό το μουσί του Ρονάλντο και αποστολή στο 54526. Άντε, κοριτσάρες μου. Άντε. Ζιγούρα, εσύ τι λες για το μουσί του Ρονάλντο? Γιατί τώρα το έκανε. Για τα σκυλιά. Ναι, για τα σκυλιά είναι έτσι. Δικό μου είναι ο σιγούρα εδώ πέρα. Είναι έχουμε και τον πρώτο μηνυματάκι εδώ από τον φίλο μας τον Παναγιώτη, ο οποίος λέει καλή εκπομπή, μάγκες. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, αλλά τώρα εντάξει, λες καλή εκπομπή κτλ. Αλλά τη χιλόπιτα μας την έριξες όταν σου κάναμε την πρόσκληση να βρεθείς και εσύ εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Εκεί πέρα επικίνδυνη παλιά έβγαλαν οι Πορτογάλοι, απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ουρουγουάης, πλάγιο για την ομάδα του Φερναντάο Σάντος. Και μπαίνει Κουαρέσμα. Μπαίνει Κουαρέσμα στο 64. Και βγάζει τον... Δεν είδαμε. Ποιος είναι αυτός? Άντε, ο σκηνοθέτης τι κάνει, δεν θα βάλει... Αντριάν Σίλβα. Αντριάν Σίλβα, μάλιστα. Κουαρέσμα πόσο χρόνο πρέπει μπαίνει να... Μπαίνει ο Αλίδης. Έχει μεγαλώσει, έχει φτάσει κοντά στα 33. Τελευταίο μουντιάλ της καριέρας του, αλλά νομίζω έχει να δώσει. Βγάζει τη σέντρα ο Κουαρέσμα, είναι αυτός, στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Απομακρύνει ο Ρουγουάνι, προσπαθεί να γεμίσει ο Πορτογάλος με το κεφάλι. Δεν στέφεται με μεγάλη επιτυχία η προσπάθειά του. Εντάξει, εδώ πέρα βλέπουμε γιώμα στη γιώμα. Εντάξει, okay. Θυμίζει λίγο άλλες εποχές το γιώμα στη γιώμα. Ειδικά τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι. Για πες.
Έλεγα ότι μπήκες με τη μία σήμερα στο ψαχνό, έτσι. Ναι, μπήκες στο ψαχνό, αλλά θα το φτιάξουμε στην πορεία. Αρχικά θέλω να μου πεις τη γνώμη σου, γιατί ξέρεις ότι δεν ακούω πολύ ξένα, ας πούμε, κτλ. Για την επιλογή του τραγουδιού της έναρξης της εκπομπής. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό, Στέλιος Παπαντονίου. Ναι, ρε φίλε. Εγώ πιστεύω ότι οι ακροατές δεν θα αναγνώρισαν το σήμα κατευθείαν της εκπομπής. Δηλαδή, περίμεναν το κλασικό. Οπότε περίμεναν να ακούσουν ένα κάτι και είδαν αυτό, σου λέει, όπα, τι γίνεται σήμερα εδώ. Έχεις επηρεαστεί σήμερα, έτσι. Να μην έχω επηρεαστεί κι εγώ σαν άνθρωπος, ρε φίλε. Μέτρεξε στη Χαλκιδική σήμερα, να πούμε. Κάναμε εκεί τις βουτιές με αυτά που υπήρχαν εκεί πέρα. Να μυαλό, πούμε ότι κάναμε το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Ποιο το πρωί. Αγωνιστικό ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ. Το θέματος, ναι. Σήμερα το πρωί. Σε γνωστό beach bar της Νέας Ηράκλειας. Ναι, το πιο γνωστό, δεν νομίζω να υπάρχει άλλο. Κάναμε το τι θα φορεθεί φέτος, τι θα παιχτεί σε μαγιό. Τι θα παιχτεί σε μαγιό, ρε φίλε, θα παιχτεί ολόσωμο. Μεγάλη φαν του ολόσωμου. Ναι. Μεγάλος φαν του ολόσωμου. Το χρωματάκι, είχαμε μια συζήτηση και με τον Τάσο τις προηγούμενες ημέρες. Θα ήθελα να μου πεις για το χρωματάκι, αλλά πριν μου πεις για το χρωματάκι, ολόσωμο ή μπικίνι. Μπικίνι κλασικά. Μπικίνι, και από πίσω σκαφτό, Μπραζίλ. Μπραζίλ, κανονικό, ρε παιδί μου. Μπραζίλ. Μπραζίλ, θέλεις να βλέπεις. Νεϊμάρ. Τι Νεϊμάρ, Μπραζίλ. Α, Μπραζίλ, Νεϊμάρ. Το έκανα συνδυασμό. Ναι. Δεν το κατάλαβα. Η Πορτογάλη μέσα στην περιοχή. Η σέντρα. Απομακρύνουν, έτσι θα πάει λογικά. Η Πορτογαλία η οποία πιέζει. Τους έχει κλείσει για την ακρίβεια. Τους έχει κλείσει, ναι. Τους παίζει στο μισό γήπεδο, μόνο εύκολο δεν είναι να διασπάσει την άμυνα της Ουρουγουάης. Για να δούμε τώρα το πώς θα πάει το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, για πες μου εσύ για το χρωματάκι, είσαι το φαν του ολόσωμου. Να πούμε πρώτα ότι το ολόσωμου είναι ένα παρεξηγημένο μαγιό. Παρεξηγημένο, όπου ποιον. Γιατί επί χρόνια ναι, το θεωρούσαν ως μια επιλογή που έκαναν αποκλειστικά, ας το πούμε, οι πιο αφρατούλες, οι πιο γεματούλες, που είχαν να κρύψουν ατέλειες, είχαν να κρύψουν κοιλιές, είχαν να κρύψουν διάφορα. Και πάλι ισχύει, δηλαδή, ρε παιδί μου, άμα είσαι μια κοπέλα η οποία έχει λίγο πιο περίτα κιλά, είσαι λίγο πιο μπαμπάτσικη, είναι μια καλή επιλογή, ρε παιδί μου. Αλλά υπάρχουν δηλαδή συγκεκριμένα σώματα που μπορούν να αναδείξουν πολύ ωραία το ολόσωμο μαγιό. Ναι, συμφωνώ. Και ολόσωμο από ολόσωμο διαφέρει. Δηλαδή, προφανώς, η πιο γεματούλα θα φορέσει το ολόσωμο που μπορεί να φτάνει και κοντά στο γόνατο. Δηλαδή... Αυτό είναι ράσο. αυτό είναι ράσο, φίλε. Ενώ υπάρχει το ολόσωμο το οποίο από πίσω είναι σκαυτό και από μπροστά έχει βάθος στο ντεκολτέ. Υπάρχει. Ναι, κοίτα, γενικότερα υπάρχει στήλη στο ολόσωμο. Εσύ πού δίνεις μεγαλύτερη βαρύτητα, ας πούμε, στο ολόσωμο, στο μπούστο ή στο από πίσω? Είναι το σύνολο, είναι αυτό που σου δημιουργεί, είναι το σύνολο, είναι όλο. Όλο, ρε παιδί μου, εσύ που επικεντρώνεσαι, ρε παιδί μου, αυτό θέλω να... Εσύ που με είδες να επικεντρώνομαι. Δεν είχα τον χρόνο από το πολύ ρεπορτάζ, συγγνώμη, να παρακολουθήσω... Στο ρυθμό του ρεπορτάζ. Ναι, αυτό, ρε φίλε, γιατί ξέρεις ότι είμαστε πάνω απ' όλα σωστοί επαγγελματίες. Και να το συνδυάσουμε, μιας και είπες για χρώμα. Ναι. Παιδιά, το λευκό χρώμα, όσο ξενέρωτο επίσης και αν ακούγεται, όταν γίνεται συνδυασμός λευκό χρώμα με ολόσωμο μαγιό και αυτό βρέχεται και γίνεται διάφανο, είναι το καλύτερο. Κοίτα, το λευκό, ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το οποίο λες, άσπρο ολόσωμο μαγιό. Απόλυτα. Αλλά ρε φίλε, όχι σε σόρουχο. Όχι. Όχι σε σόρουχο. Είναι κακή επιλογή. Είναι ξενέρωτο. Υπάρχουν, υπάρχουν και κάποια λίγο δαντελωτά λευκά. Είναι λες και το πλέξε σε μεδάκι η γιαγιά της να το φορέσει. Ναι, φίλε. Άμα θέλεις να βάλεις κάτι τέτοιο, βάλε ένα διαφορετικό χρωματάκι, ρε παιδί μου. Βάλε ένα μαύρο. Για εξόρουχο μιλάμε τώρα. Σταθερή αξία. Μαύρο, ένα κόκκινο. Βάλε το κάτι τίσου, ρε παιδί μου. Συνεχίζει να πιέζει η Πορτογαλία. Μεγάλη ευκαιρία για τους Πορτογάλους. Σουτ αποκρούει ασθενές. Χωρίς. Γιατί γέλασε. Ασθενός, ναι, πέστε ρε Καβαδία. Αποκρούει, χάνει την μπάλα. Δεύτερη ευκαιρία εκεί πέρα στο rebound και τη στέλνει στα πουλιά, να πούμε. Με τον τερματοφύλακα της Ουρουγουάης να είναι εξουδετηρεμένος. Ο Μπερνάρντο Σίλβα της Manchester City. Τον έδωσε, τον κοπάνισε. Ίσως τον ακούμπησε, το βρήκε λίγο εκεί. Πρέπει, γιατί πρέπει να τον κοπάνισε στα δάχτυλα. Στο 70 βρισκόμαστε, 2-1 παραμένει το σκορ. 2-1. Να, δε σε εδώ, Μούση. Φαγώθηκε. Φίλε, τώρα τι, σε παρακαλώ, ρε. Φαγώθηκες. Φίλε. Είναι,
Είναι σαν το άσπρο δανδελωτένιο εσόρουχο να πούμε. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή μην μιλάτε. Μεγάλη κουβέντα. Ναι. Δεν ξέρω. Ο Ρονάλντο πάει στο. Ποιο είναι αυτό, ο Καβάνι. Ο Καβάνι. Κουτσένι ο Καβάνι, το βοηθάει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, Κριστιανό. Άντε, ρε, τον έπιασαν καλοσύνες. Είναι πολύ καλό για να είναι Ρονάλντο, ρε παιδί. Σπάνια κάνει τις κινήσεις. Αλλαγή. Ζητάει και αλλαγή. Αλλαγή. Ο Καβάνι. Μόνο χορηγό. Πάμε στο χορηγό ώρα και πιο να ερχόμαστε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Ουρουγουάη-Πορτογαλία 2-1 με τους Ρουγανούς να έχουν στα χέρια τους την πρόκριση για τα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης. Για να δούμε εδώ πέρα τώρα. Οι Πορτογάλοι πιέζουν. Συνεχίζουν. Στο 1/3 πλέον του γηπέδου είναι η κυκλοφορία της μπάλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Ουρουγουανοί και ο τερματοφύλακας είναι πίσω. Όλοι μέσα στην περιοχή. Δεν τους είχα τους Ουρουγουανούς να κάτσουν τόσο πίσω, να σου πω την αλήθεια, με το 2-1. Δεν ξέρω γιατί το έκαναν. Εντάξει, γιατί να μην κάτσουνε. Τους έτσι όσο ξέρουν ότι έχουν απέναντί τους μια ομάδα η οποία δεν αρέσει. Δεν είναι και η Βραζιλία, να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχει πρόβλημα, έχει δεδομένο πρόβλημα, ρε παιδί μου, στην οργάνωση. Ναι, η Πορτογαλία δεν είναι η ομάδα που πεις τώρα θα μου κάνει τη φάση, θα κάνει θαράνι. Οπότε νομίζω πάνε για το 2-1. Ναι. Και ξέρουν κιόλας ότι στην αντεπίθεση οι Πορτογάλοι είναι το στοιχείο τους, ρε παιδί μου. Βάζουν και επιθετικό οι Πορτογάλοι. Μπαίνει ο Αντρέ Σίλβα. Και βγαίνει ο. Αυτός ποιος είναι, το 17. Ο Γκέδες. Γκονσάλο Γκέδες. Πού παίζει αυτό, ξέρουμε. Βγαίνει ο Βαλένθια. Ο επιθετικός της Βαλένθια. Ο Ηλίας. Περνάει εκτός χώρου. Εντάξει, κλασικός Φερνάντο Σάντος, έβαλε επιθετικό και έβγαλε επιθετικό. Ούτε καν να το σκεφτεί το να βγάλει κάποιο half, να κάνει κάτι, να βγάλει κάποιο back, έτσι. Παραμένει το σύστημα του δηλαδή το ίδιο. Κοίτα να σου πω κάτι. Το 4-4-2 με Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Φερνάνταο είναι ο τύπος προπονητή ο οποίος, ρε φίλε, μπορεί να σου φτιάξει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία θα είναι πολύ καλή στην άμυνα και θα μπορέσει να διεκδικήσει πράγματα. Είτε μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι εθνική ομάδα, είτε είναι σύλλογος. Αλλά κατά τη διάρκεια του αγώνα, δεν είναι ο τύπος ο οποίος θα μπορέσει να αλλάξει τις ισορροπίες από τον πάγκο. Δηλαδή, να πάει να το κουουουτσάρει το παιχνίδι, να αλλάξει το σύστημα, να κάνει την αλλαγή εκεί πέρα που θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, λίγο στο κουουουτσάρισμα δεν το έχει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όχι, συμφωνώ. Δηλαδή, θα κάνει την κίνηση με το λιγότερο δυνατό ρίσκο. Ναι, είναι πιο safe. Ακόμα και όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ, ακόμα δηλαδή και τώρα που η Πορτογαλία χάνει και είναι στο 75ο λεπτό, δεν πήγε να αλλάξει ένα σύστημα, να βάλει και ένα τρίτο επιθετικό. Και ουσιαστικά και ποιο είναι το επιθετικό πλάνο. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή με την Πορτογαλία είναι η μπάλα στα πλάγια, σέντρα και κάποιες ατομικές προσπάθειες από Κριστιάνο Ρονάλντο και Κουαρέσμα που προσπαθούν να εισχωρήσουν στην αντίπαλη περιοχή. Ναι, αυτό. Δεν είναι κάποιο ομαδικό πλάνο, κάποιες οργανωμένες προσπάθειες ή κοίτα, κάτι. Και γενικότερα, οι ομάδες του Φερνάνταο έχουν και θέματα όταν βρίσκουν μπροστά τους ομάδες οι οποίες θα αποφασίσουν να παίξουν κλειστά, θα αποφασίσουν να παίξουν πίσω. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, όσο η Ουρουγουάη έπαιζε νορμάλ, η Πορτογαλία μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Τώρα που γύρισε πίσω, τη βλέπεις ότι δυσκολεύεται να δημιουργήσει, να μπει μέσα στην περιοχή, να... Μα και το γκολ που πέτυχε είναι αποστημένη φάση. Αποστημένη φάση. Δεν έκανε καμιά φάση το open play, να πούμε, για να βάλει γκολ από εκεί. Ναι, αυτό. Είναι ένα θεματάκι, ας πούμε. Εδώ πέρα προσπαθούν οι Ουρουγουάινοι, βγήκαν μπροστά. Λες να μας ακούνε, λες να ακούνε και αυτοί οι Λίμπερο 107,4 και βγήκαν μπροστά, έτσι. Προσπαθούν τώρα. Μη φάνε αντεπίθεση. Όχι, έγινε. Εντάξει. Οπότε αυτή θα είναι η εικόνα. Μένουν άλλα 15 λεπτά, παραμένει το 2-1. Ναι. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, θα πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τον 10.30. Τώρα το πηδήξαμε το διαφημιστικό διάλειμμα μέχρι να ολοκληρωθεί και το δεύτερο παιχνίδι της σημερινής μας ημέρας για την φάση των 16. Του Μουντιάλ. Να πούμε πως ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας για αρχή τουλάχιστον είναι μόνο με SMS, FM και NO, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Να σου πω την αλήθεια, όταν
το σκεφτόμουν όταν αγχόμασταν. Ρε φίλε, πόσο ωραίο είναι το καλοκαίρι όταν υπάρχουν μεγάλες διοργανώσεις, όπως υπάρχει το Μουντιάλ, ας πούμε. Πόσο μάλλον όταν υπάρχει αυτό ακριβώς, η μεγαλύτερη διαγώνιση. Η διοργάνωση, ναι, όπως είναι το Μουντιάλ. Γιατί ρε φίλε, διαφορετικά είναι στενάχωρα τα πράγματα. Ναι, δίνει νόημα σε βραδιές, σε ολόκληρες ημέρες. Ναι, αυτό. Δηλαδή, είναι σε φάση, ρε φίλε, ότι οι ομάδες ξεκουράζονται μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία για τη συμμαζεύεται. Δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Και είναι λίγο στεναχωρημένο το καλοκαίρι έτσι. Έτσι είναι, ειδικά στις αρχές με τα παιχνίδια των ομίλων που υπήρχε παιχνίδι στις 3, στις 7, όχι στις 3, στις 6 και στις 9. Τίποτα. Ο άλλος μπορούσε να δει τρία μάτς να περάσει όλη τη μέρα έτσι. Πάθαμε στερητικό τώρα. Την Παρασκευή. Εντάξει, ρε φίλε, να σε δει καμιά γκόμενα, να σε δουν λίγο οι γονείς, να σε δουν οι φίλοι, να βγεις και εσύ λίγο έξω, να δεις λίγο, να πάρεις τα απαραίτητα, να γίνεις και λίγο άνθρωπος. Και μετά, ας πούμε, ξαναξεκινάς τον μαραθώνιο. Σε τέτοια φάση. Ναι. Ωραίο καλοκαίρι, ήταν το καλοκαίρι όπου ήταν το Euro που είχε και ταυτόχρονα και Copa America. Και έδειχνε, ρε παιδί μου, η ΕΡΤ το Euro, έβλεπες τρία παιχνίδια, ας πούμε, κάθε μέρα στο. Για το Euro στην ΕΡΤ και μετά το βράδυ, μετά τις 12, έβλεπε και ένα Copa America. Για τα μεγάλα αρρωστάκια αυτό. Ναι, ρε φίλε, και τελείωνε τις 6 ώρες. Ειδικά άμα δεν είχες και δουλειά, τελείωνε 12 η ώρα εκεί πέρα, έβλεπε και ένα Copa America μέχρι τις 6 το πρωί και μετά τα βλιαζόσουν, σηκωνόσουν και μετά ξανά μανά πάλι το ίδιο. Είχες δει κάτι Ονδούρα Παναμάς 0-0, κάτι τέτοια, έτσι. Φίλε, την πρώτη φορά που λέω θα κάτσω να δω Copa America, έκατσα να δω την Βραζιλία, ήταν το μοναδικό παιχνίδι της Βραζιλίας όπου έλεξε 0-0. Αυτό είναι ο Στέλιος Παπαντονίου. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι η επίρρεια, η επιρροή του Στέλιου Παπαντονίου γύρω του. Ναι. Συνεχίζει να πούμε η Πορτογαλία εδώ πέρα να πιέζει. Άλλη μια σέντρα, απομακρύνθηκε η μπάλα. Έχει κερδίσει πλάγιο η ομάδα του Σάντος. Στο 78 λεπτό, εδώ πέρα βλέπουμε μια φιλάθλη. Εντάξει, okay. Τη Ουρουγουάη, δεν βλέπουμε και του Πορτογάλου εδώ πέρα να πανηγυρίζουν. Εντάξει, ανέβηκε λίγα μέτρα η Ουρουγουάη, δεν είχε κάτι τόσο πίσω. Αλλά η εικόνα του αγώνα παραμένει ίδια. Ναι, εντάξει, η πρωτοβουλία των κινήσεων την έχει η ομάδα του Φερνάντο Σάντος, οι Πορτογάλοι. Οι οποίοι πλαγιοκοπούν την Ουρουγουάη, ο Κουαρέσμα βγάζει τη σέντρα. Τίποτα, έτσι πάει. Σέντρα. Έτσι δεν σπάει όμως η άμυνα. Εκεί πέρα. Είναι αυτό που είπε ο Ηλίας νωρίτερα. Η Ουρουγουάη έχει κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Το βασικό κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Σιμεώνε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ναι, δηλαδή θα πας να χτυπήσεις στον αέρα κεντρικό αμυντικό δίδυμο της Ατλέτικο. Και που είναι δουλεμένοι, που είναι δεμένοι και γιατί παίζουν και μέσα στη χρονιά. Είναι πολλά, ρε φίλε. Ναι, εντάξει, δύσκολα. Να, έτσι μπορεί να σπάσει η άμυνα της Ουρουγουάης. Άλλο ένα κόρνερ. Με πλαγιοκόπηση και να κάνεις μπούκα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Άλλο ένα κόρνερ. Έτσι γίνεται, μόνο έτσι. Διαφορετικά με σέντερες και με κεφαλιές τις καθαρίζουν τα δύο στόπερ της Ουρουγουάης. Λες να ξαναβάλει κανένα ο Πέπε. Με στημένα μπορεί να ελπίζει ο Φερνανταό. Διαφορετικά είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα. Για να δούμε. Αλλαγή για την Ουρουγουάη. Εδώ πέρα δεν βιάζεται. Τι να βιάζεται, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Κάνει πως τρέχει τώρα. Εντάξει. Αναμενόμενα είναι αυτά. Μια πρόκριση παίζεται. 2-1 είναι μπροστά. Έχει δεκάλεπτο. Δεκάλεπτο πέσαμε με τις δικαστερίες. 13-14 λεπτά. Τόσο. Βγαίνει ο Νάντες βγαίνει. Και μπαίνει ο Σάντσεθ. Μπαίνει ο Κάρλος Σάντσεθ. Ναι, μάλιστα. Αυτοί που παίζουν, ξέρετε που παίζουμε αυτοί. Ηλία, ξέρεις τώρα να δω, είμαστε διαβασμένος. Ουρουγουάη αυτός μου το βιδέο νομίζω. Χωρίς να είμαι σίγουρος. Εγώ πήγα να τον τρολάρω, ρε φίλε, και αυτό ξέρει αν είναι δυνατό. Για τον Ηλία μιλάμε. Για τον Ηλία μιλάμε. Να πούμε ότι ο Ηλίας είναι μια κινητή, ποδοσφαιρική και όχι μόνο εγκυκλοπαίδεια. Κόψε κάτι. Όχι, ρε φίλε, γιατί είσαι ο άνθρωπος όπου άμα σε ρωτήσουμε για ποιο, πού παίζει αυτός ο παίκτης που δεν τον ήξερε κανένας που παίζει, είπες εσύ τι Μοντεβιδέο παίζει. Εντάξει, δεν είναι και σωστό αυτό που παίζει. Σου είπα μπορεί. Δεν μπορεί, εντάξει. Είχε μια ιδέα, ρε παιδί μου. Εσύ πήγε να με τρολάρει, αλλά εντάξει. Γενικά σε αυτά είσαι καλό. Έχει μνήμη και γνώση. Να, ο Ρονάλντο κάνει την μπουκα εκεί πέρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κόβεται. Πέρασε ένα παίχτη, κόβει και τον δεύτερο. Αυτά. Έτσι θέλει. Θέλει να κάνει την τρίπλα, να μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Μετά να κάνει τη σέντρα και να βρει κάποιον παίκτη εκεί πέρα για να το καρφώσει μέσα στη μικρή περιοχή. Ο Σάντος συνεχίζει να μην παίρνει ρίσκα. Είμαστε στο 81.
δεν έχει ούτε να διανοηθεί να βάλει, ας πούμε, επιθετικό γενή παίχτη και να βγάλει κάποιον έτσι πιο αμυντικό γενή. Εντάξει, τώρα είσαι πρόστιχος, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάμε για νόκαουτ αγώνα, είσαι πίσω στο σκορ και βρίσκεσαι στο 81. Έστω βάλε κάποιον ψηλό, βάλε ένα αγκούρι, βάλε κάτι να υπάρχει. Δηλαδή, δεν σου λέω εγώ τώρα να βάλει το. Δεν ξέρω εγώ τι. Βάλε έναν ακόμα και αμυντικό γενή να θέλει, βάλε κάποιον να μπορεί να βοηθήσει αστημένα. Ναι, ψηλό, ναι. Πώς βάζουν στο μπάσκετ, ρε παιδί μου, και σου λέει αυτό θα το βάλω τώρα για το rebound και το ξανά βγάλω έξω. Βάλε ένα ψηλό, έχεις ένα ψηλό. Θα να σου πω, άμα ήσουν να βάλε, έχεις κάτι σε Παπάζογλου, βάλ τον. Ναι. Εντάξει, τώρα σου λέω, είναι προπονητής τέτοιος. Είναι λίγο φοβιτσιάρης. Μπορεί να είναι ο καλός, να είναι top σε άλλα πράγματα, αλλά σε αυτό ρε φίλε δεν παίρνει ρίσκα. Εντάξει. Το παίζει safe. Να δούμε αν θα το πληρώσει ή όχι. Εντάξει. Ή αν η τύχη για ακόμα μια φορά θα είναι με το μέρος του. Κοίτα να σου πω κάτι. Στο ποδόσφαιρο και γενικότερα ρε φίλε, άμα δεν ρισκάρεις, δεν κάνεις δουλειά έτσι. Δηλαδή τώρα ας πούμε η Πορτογαλία είτε αποκλειστεί με 2-1 είτε αποκλειστεί με 3-1, υπάρχει διαφορά. Στο μυαλό του Φερνάντο ίσως υπάρχει διαφορά. Εντάξει τώρα στο μυαλό του Φερνάντο κι εσύ. Εντάξει. Για να δούμε. Οι Πορτογάλοι συνεχίζουν μπροστά, πλαγιοκοπούν. Για να δούμε τώρα. Η σέντρα. Δεν την βρίσκει ο Κριστιάνο Ρονάλντο που ήταν μέσα στην μεγάλη περιοχή. Επιμένουν οι Πορτογάλοι από την άλλη πλευρά. Μπαίνουν μέσα στην περιοχή, κάνουν την πάσα. Απομακρύνουν οι Ρουγανοί. Και διώχνουν ακόμα πιο μακριά. Πλάγιο out για την Πορτογαλία. Στην μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Εκεί. Έχουν αλλάξει πλευρές πλέον. Βλέπουμε ο Μπερνάρδο Σίλβα με τον Κουαρέσμα. Ναι, έχει πάει Κουαρέσμα αριστερά. Αλλά και πάλι. Έχουν πέσει σε τείχος. Μόνο με σέντρα δεν γίνεται. Ή άμα παίξει με σέντρα είναι αυτό που είπε. Κουαρέσμα σέντρα και πάλι. Σέντρα απομακρύνει. Να βάλει κάποιο ψηλό. Αυτά. Δηλαδή είναι αυτή τη στιγμή είτε έχει δει το δεκάλεπτο 60 στο 70, είτε το 70 στο 80, είτε το τελικό δεκάλεπτο είναι ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Και να σου πω και κάτι. Νομίζω ότι έτσι όπως πάει το παιχνίδι τώρα, τον ψιλοκαίει και τον Ρονάλντο. Δηλαδή τον έχει βάλει φορ και παίζει με βαθιές μπαλιές. Εντάξει, ο Ρονάλντο έχει άλμα, μπορεί να σε κάνει ζημιά, αλλά τώρα έτσι όπως πάει το παιχνίδι, τον κες. Ο Ρονάλντο θα βοηθούσε περισσότερο στο πλάι ή ακόμα και σαν δεκάρι, ας πούμε. Εδώ πέρα οι Πορτογάλοι ζητάνε πέναλτι, φάουλ. Όχι. Δεν είναι. Το ζήτησε, πήγε να το πάρει ο Πορτογάλος εκεί πέρα. Βουτιά. Βουτιά ξεκάθαρη, ναι. Με τον διαιτητή της αναμέτρησης να λέει σήκω, δεν είναι τίποτα. Να πούμε βέβαια εδώ πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο πλέον και στη Ρεάλ αγωνίζεται σε πιο προωθημένο ρόλο. Έτσι, στην κορυφή. Το ξεκίνησε ο Ζιντάν, νομίζω αυτό το. Εκεί πέρα. Εντάξει, δεν είναι και τυχαίο. Δηλαδή και αυτός έχει μεγαλώσει, έχει χάσει λίγο και αυτός από την εκρηκτικότητά του που είχε πριν κάποια χρόνια. Είναι 33-34. Νομίζω. Ή πιο μικρός. Κάπου γύρω στα 33, νομίζω είναι. Ναι, αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε την γνωστή Φερνάντο. Φάτσα του Φερνάνταο Σάντος, δύσκολα. Και όταν ο Ρονάλντο δεν μπορεί να πάρει πρωτοβουλίες και δεν μπορεί να πάρει την Πορτογαλία από το χεράκι όπως το έχει κάνει στο παιχνίδι των ομίλων με την Ισπανία, τα πράγματα είναι δύσκολα. Βαδίζουμε προς το 85ο λεπτό. Να μην έχει αλλάξει κάτι. Με τους Πορτογάλους να επιμένουν, αλλά να πέφτουν πάνω σε τοίχο. Πάλι πλαγιοκοπούν. Να δούμε αν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα. Εδώ πέρα θέλει είτε από τον άξονα με μην κάθε την παλιά ή ένα σούτ από μακριά που το κάνει ο Πορτογάλος ο Φερνάντες. Αλλά πάει στα χέρια του Ουρουάνου τερματοφύλακα. Εύκολα την μαζεύει σαν σε προπόνηση. Νάτος. Δεν έχει υδρώσει ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας της Ουρουάη στα τελευταία λεπτά. Εφού οι προσπάθειες που κάνουν οι Πορτογάλοι είναι βούτυρο στο ψωμί των κεντρικών αμυντικών της Ουρουγουάης και κατ' επέκταση της Ατλέτικο Μαδρίτης. Με τον Σιμεώνε, ο οποίος έχει διδάξει τι θα πει άμυνα τα τελευταία χρόνια και έχει φτιάξει ομάδες οι οποίες έχουν και επιθετικό πλάνο. Δηλαδή, ας πούμε, όταν βγαίνουν μπροστά έχουν και ένα πλάνο του τι θα κάνουν. Δεν την έχουν παίρνει μόνο έτσι μπροστά, να λέγαμε. Προσπαθούν πάλι με σέντρες οι Πορτογάλοι. Δεν μπορούν να πάρουν κάποια κεφαλιά. Νομίζω πότε θα το καταλάβουν και οι ίδιοι οι παίκτες ότι θα πρέπει να σταματήσουν να κάνουν σέντρα. Είναι ένα ερώτημα και αυτό. Μα αυτό είναι. Αυτή είναι η Πορτογαλία όμως. Όταν το πήρε πριν 2 χρόνια το Euro, πόσο διαφορετικό επιθετικό πλάνο είχε από αυτό. Δεν είχε. Αυτό ήταν. Δεν είχε. Το ίδιο πράγμα βλέπαμε με περισσότερη
δόση τύχης. Ισχύει. Δηλαδή τρεις ισοπαλίες στον όμιλο. Σούτ από μακριά, άστοχο τελείως, από αρκετά μακριά από, από την γωνία του, έχει... της μεγάλης περιοχής της Πορτογαλίας. Έχει χαλαρώσει μέχρι και ο κόμπος στη γραβάτα του Φερνάντο Σάντος. Εκνευρισμένος είναι. Εκνευρισμένος ο Σάντος. Δεν δυσανασχετεί. Εντάξει, το σούτ αυτό ήταν σούτ απογοήτευσης, το οποίο έκανε ο Πορτογάλος. Ήταν λίγο μέτρα έξω από την γωνία της μεγάλης περιοχής της Ουρουγουάης και το σούτ πήγε πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια. Στο 87 πλέον. Στο 87. Κι όμως, όπα. Βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Ουρουγουάνοι, αργούν εκεί πέρα. Εντάξει, δεν έχουν και λόγο να βιαστούν. Ναι, προφανώς, εκεί πέρα πάσες, πάνε να κάνουν την παλιά, κόβεται, ξανά. Κόρνερ. Κόρνερ για την Ουρουγουάη, για να δούμε, θα τους τελειώσουν εδώ πέρα. Πολύτιμο κόρνερ στο 87, ίσως να μην το εκτελέσουν κιόλας απευθείας, ίσως κάνουν κάποιες καθυστερήσεις. Ναι, είναι και αυτό να κερδίσουν κάποιο. Οι Ουρουγουάνοι. Ναι, το εκτέλεσαν με πάσα. Ποιο save, ρε παιδί μου. Για να δούμε. Δύο παίκτες είναι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα ήταν κακή. Κι όμως την κρατάει μέσα. Την κρατάει μέσα ο παίκτης Ουρουγουάης. Κρατάνε. Κρατάνε, εντάξει. Κάθε λεπτό που περνάει τώρα είναι υπερπολίτιμο και ειδικότερα όταν μια ομάδα έχει την μπάλα στην κατοχή της, δεν σπαταλάει και τόσο πολλές δυνάμεις. Κι άλλο είναι το να παίζεις άμυνα και να τρέχεις συνεχώς. Κι άλλο είναι να έχεις την μπάλα στα πόδια σου. Όπως γινόταν τα τελευταία λεπτά, που οι Ρουγανοί όταν κυνηγάνε την μπάλα σπατάλουν πολύ μεγαλύτερη δύναμη και ενέργεια. Για να δούμε, και πάλι Πορτογάλοι. Οργανώνουν παιχνίδι εκεί πέρα, βγαίνει ο Ρονάλντο από την περιοχή για να βοηθήσει την κυκλοφορία. Η πάσα έξω από τη μεγάλη περιοχή, ο Ρονάλντο, το σούτ στους αμυντικούς της Ουρουγουάης και ο Ουρουγουάη προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση χωρίς επιτυχία. Να δούμε εδώ, επιμένει ο Ουρουγουάη. Κρατάει την μπάλα, δεν έχει λόγο να βιαστεί για ακόμη μια φορά. Εκεί πέρα κυκλοφορούν οι παίκτες Ουρουγουάη στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εντάξει, κακή πάσα. Εντάξει, δεν τους πολύ ενδιαφέρει κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Για να δούμε, Κουαρέσμα. Θα τον περάσει. Πήγε να κάνει κλασική κίνηση Κουαρέσμα. Δεν του βγήκε κιόλας, εντάξει. Έγινε και το φάουλ. Έγινε το φάουλ. Στο 89 βρισκόμαστε. Δύσκολα, και... πολύ δύσκολα. Σφίξαμε, Φερνάντο. Σφίξαμε. Κάτι, γιατί συνήθως πάντα σε όλα τα μάτια του Μουντιάλ δίνει 5 με 6 λεπτά καθυστερήσεις. Οπότε. Βέβαια. Μία φάση θα τη βρει η Πορτογαλία. Θα τη βρει. Θα τη βρει. Δεν τη βρει και τόσα λεπτά. Πιστεύω. Θα τη βρει τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρει. Η ελπίδα πέφτει τελευταία. Απέχουμε ένα λεπτό συν τις καθυστερήσεις για να αποχαιρετήσουμε και τον Κριστιάνο Ρονάλντο από την διοργάνωση. Μετά το Λιονέλ Μέση. Για να δούμε. Τρώει το χρόνο η Ουρουγουάη. Εντάξει, κλασικά πράγματα. Αν και να σου πω κάτι, αυτό που λέει ο Ηλίας, ρε παιδί μου, δεν έχει μεγάλο άδικο ο Φερνανδάο. Είναι ο τύπος ο οποίος τον θέλει και λίγο η τύχη το που στο τέλος, που στο τέλος θα στην κάτσει. Νομίζω εξάντλησε όλη την τύχη στο προηγούμενο Euro. Στο Euro θυμόμαστε. Τρεις ισοπαλίες. Για δώσε όλη την τύχη και πήρε κούπα. Φτάνει. Θα μπορούσε να φτάνει με τον Φερνάντο. Να σου πω κάτι. Δεν έχει κάτι να προσφέρει ποδοσφαιρικά η ομάδα του. Εγώ γουστάρω να αποκλειστεί η Πορτογαλία σήμερα. Δεν έχει. Αυτό ακριβώς δεν έχει κάτι να σου προσφέρει. Όχι, για το ποδοσφαιρικά, ρε. Σουτ της Πορτογαλίας. Τελείως άστοχο. 4 λεπτά. Ο Γκουρού μίλησε. 4-5 λεπτά είπε καθυστερήσεις. Το πιασε. Εδώ πρέπει με τον Ρονάλντο με το τραγικό μουσί. Και έκανε και το τραγικό σουτ. Με τέτοιο μουσί και τέτοιο σουτ, ρε φίλε, πού πας. Φερνάντο έκανε κυλίτσα, ο Φερναντάο. Τρώει. Από δεν παλιά. Ήταν δεν ήταν έτσι. Ήταν λάτρης του καλού φαγητού. Και Συμπέρα. Ορισμένων εκεί. Συμπέρα, και κάποιες ψαροταβέρνες εκεί στην κεντρική πλατεία της Περαιάς. Ξέρει τι τρώει ο Φερναντάο. Ξέρει. Και ξέρει, το ψαράκι στην Περαιά μετράει. Τέτοιο μήνα δεν τον είχαμε πετύχει. Τέτοιο Ιούλιο, δεν θυμάμαι. Καλοκαίρι, ρε παιδί μου. Έχει αρκετά χρόνια. Ήταν στα χαλαρά. Ήταν νομίζω τότε όπου ο ΠΑΟΚ προσπαθούσε να. Να κρατήσει το Βιερίνια. Ναι. Τότε δεν ήτανε. Τότε ήταν. Τότε ήταν. Γελάσει για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί. Και με επίπεδο αλκοόλ στο αίμα του, το οποίο. Έπινε, θυμάσαι. Θέλω να ελπίζω πως δεν. Δεν ξέρω τι έπινε. Έπινε αρκετό από αυτό που έπινε όμως. Εντάξει, ρε φίλε, κάνει και λίγο κεφάλι. Εντάξει. Καλά.
Με το ψαράκι πηγαίνει το ούσο πάλι. Άλλη μια σέντρα για την Πορτογαλία. Όχι, πέρα αυτοθυσία του Ουρουγανού αμυντικού που ευτυχώς έκανε αυτοθυσία και δεν πήγε στον παίκτη της Πορτογαλίας. Διώχνουνε, πέρα... πρεσάρι και ο Σουάρες εδώ. Θέματα. Δύσκολα οι Πορτογάλοι. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, τώρα είναι μπροστά οι περισσότεροι, προσπαθούν. Βαδίζουμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσουμε πως έχουν δοθεί 4 λεπτά καθυστερήσεις. Για να δούμε, η Πορτογαλία μπροστά. Η μπάλα πάει στα πλάγια. Τίποτα. Τίποτα, κόβουν οι αμυντικοί της Ουρουγάης. Βαθιά μπαλιά τώρα για ποιον. Για τον Σουάρες. Σουάρες απέναντι σε 3 αμυντικούς της Πορτογαλίας. Περνάει. Περνάει, να έχει δούμε. Πάει αρκετά πλάγια και δεν έχει λόγο να βιαστεί. Να το. Κάνει την παλιά. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Ρουάνος εκεί πέρα στην σέντρα που το έκανε ο Σουάρες. Και άμα το έκανε το κοντρόλ. Ήταν σε καλή θέση. Νομίζω θα το έγραφε κιόλας. Στο 92. Στο 92. Άλλα δύο λεπτά. Είναι ανορθόδοξος ο τρόπος που. Τίποτα. Είναι κλασική. Δεν μας έδειξε αυτό που είπες. Δεν μας έδειξε κάτι νέο. Δεν έχει τη δυνατότητα ο Φερνάντο Σάντος να παρέμβει δυναμικά από τον πάγκο, να αλλάξει κάτι στην εικόνα της ομάδας του. Δεν έκανε καν κάποια τολμηρή κίνηση. Για να δούμε. Τώρα ο Ρονάλντο άρχισε να βγαίνει λίγο έξω από την περιοχή. Κουαρέσμα περνάει τον αντίπαλό του. Φάουλ. Φάουλ. Πρέπει να το δώσει. Όχι. Όχι. Ο Κουαρέσμα εκεί πέρα τα παίρνει, πάει εκεί πέρα στον διαιτητή, φωνάζει. Κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Φωνάζει ο Κριστιάνο. Κίτρινη κάρτα στον Κουαρέσμα. Και ο Φερναντάο εκεί πέρα λέει τα δικά του. Για να δούμε, είναι φάουλ. Για να δούμε, περνάει. Όχι, δεν τον βρίσκει. Δεν τον βρίσκει. Βουτιά. Εντάξει, οι Πορτογάλοι αυτό το έκαναν για στον τελικό του Euro. Προσπαθούσαν να πάρουν πέναλτι για να ισοφαρίσουν. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε. Να τα λέμε και αυτά. Ω, εκεί πέρα. Δεν θες εδώ πώς πάει ο Ρονάλντο. Εκεί πέρα. Θράσος. Κίτρινη κάρτα. Ο Ρονάλντο πήρε την Ρονάλντο. Κίτρινη, όχι ο Κουαρέσμα. Εντάξει, την ήθελε. Φανερά εκνευρισμένος. Ένας παίκτης της Ουρουγουάης τώρα έχει πάθει κράμπα. Σπαταλάμε κάποια δευτερόλεπτα. Κουτσένι, έχει και το 14. Είναι δύσκολο για παίχτες όπως ο Κριστιάνο και ο Μέση που έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και να σε τελείως διαφορετικό επίπεδο να παίζουν, να αναγκαζόνται να παίζονται σε αυτή την Αργεντινή και σε αυτή την Πορτογαλία με αυτό το στυλ παιχνιδιού. Πρέπει να υποφέρουν. Ειδικά ο Μέση. Σίλβα. Ο Αντρέ. Έχει την μπάλα. Αυτός δεν ήταν ο αυτός που έπαιζε στην Πόρτο και έφυγε. Ο επιθετικός ή όχι. Στη Μίλαν είναι τώρα. Ναι. Μια σέντρα, έχουν πέσει κορμιά. Κουαρέσμα. Πέρασε κόρνερ. Κόρνερ. Τελευταία φάση του αγώνα. Έπεσαν 3-4 κορμιά μέσα στη μεγάλη Είμαστε περιοχή. Είμαστε στο 94 και 27 δευτερόλεπτα. Τελευταία φάση του αγώνα. Κουαρέσμα με πάσα το εκτελεί. Τι γίνεται εκεί πέρα. Για ποιο λόγο να το κάνει με πάσα. Ξέρω. Για ποιο λόγο, ανεβαίνει και ο τερματοφύλακας της Πορτογαλίας. Πάμε πέρα. Για late drama. Για να δούμε. Έπεσαν αρκετά κορμιά εκεί πέρα. Δεν διαμαρτυρήθηκαν πάντως για πέναλτι. Και ο Ρουί Πατρίσιο στην αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε. Εκτελείται το corner. Ρουί Πατρίσιο παίρνει την κεφαλιά. Πέφτει κάτω, τίποτα. Απομακρύνουν οι αμυντικοί της Ουρουγουάης. Το τέρμα της Πορτογαλίας είναι κενό. Οι δύο στόπερ εκεί πέρα ελέγχουν την μπάλα και δίνουν μπροστά. Θα γίνει λογικά κάποιο γέμισμα. Δεν το λύγει. Ο διαιτητής γίνεται το γέμισμα. Να δούμε εκεί. Τίποτα. Το γέμισμα καθαρίζει ο. Τέλος νομίζω. Τερματοφύλακας της Ουρουγουάης. Νομίζω ότι κάπου εδώ ήρθε το φινάλε και για την Πορτογαλία του Κριστιάν Ρονάλντο. Μετά τον Λιονέλ Μέση και ο Κριστιάν Ρονάλντο πάει σπίτι του. Ζητάει χέρι εδώ η Πορτογαλία στην κεφαλιά του τερματοφύλακά της. Από την το Βάραντι ζητάει εκεί πέρα ο Φερναντάο. Δεν το έδωσε. Η Ουρουγουάη είναι μπροστά εκεί πέρα στο σημαίακι. Προσπαθεί να κάνει τα δικά του. Για να δούμε. 96 σχεδόν έχουμε φτάσει. Ναι, ο Σουάρες ζητάει να το λήξει το θεματάκι εδώ πέρα. Ο Καβάνι αγχωμένος στον πάγκο. Ναι, ο Ρονάντο βλέπει αριστερά-δεξιά. Θα κλάψει σήμερα. Όχι, δεν τον μπορώ να κλείσει σήμερα. Αν και πετάγεται δεν νομίζω. Το Γαλλία. Για να δούμε το γέμισμα. Τέλος. Η Ουρουγουάη στις 8. Τέλος. Βλέπουμε εδώ πέρα συγκίνηση του Καβάνι, κλαίει εκεί πέρα, από χαρά. Λοιπόν, με τον Καβάνι έχει πετύχει και τα δύο γκολ.
Ουρουάη, Πορτογαλία 2-1. Με τους Ουρουγουάνους να είναι η δεύτερη ομάδα μετά την Γαλλία, οι οποίοι παίρνουν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς του Μουντιάλ της Ρωσίας. Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 11. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, σε 5 λεπτά. Ωραία, θα πάμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να πούμε ότι μοναδικός τρόπος επικοινωνίας είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Είναι μοναδική τρόπο επικοινωνίας. Να επικοινωνήσετε, να μας πείτε ό,τι γουστάρετε, τόσο για το Mundial το οποίο είναι σε εξέλιξη, όσο και για τα θέματα που αφορούν τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, όπου θα μιλήσουμε και για αυτές στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τώρα σε δεύτερο μέρος θα πιάσουμε λίγο αργυρινή, να κάτσουμε, ναι. Γιατί χρειάζεται. Να δούμε λίγο και τα αυριανά. Να δούμε λίγο και τα αυριανά παιχνίδια, τα οποία πάλι 5 και 9. Ναι. Ναι, 5 και 9. Να σου πω κάτι. Με χάλασε που το Αργεντινή Γαλλία ήταν 5 η ώρα. Νομίζω ότι ήταν το πιο εμπορικό μάτσο από αυτό το οποίο έπαιξε σήμερα. Ναι, δεν θα ήταν ωραίο να είχαμε εδώ πέρα τώρα live την ώρα που κάνουμε κομπή να γίνεται ο χαμός το, ναι. 4-3 το απογευματινό. Ναι, ματσάρα. Νομίζω ότι είναι και το καλύτερο μάτς της θέσης, της διοργάνωσης. Εντάξει, υπήρχαν και κάτι άλλα, Βέλγια, κάτι Αγγλίες που έβαζαν 5 και 6 γκολ. Αλλά απέναντι σε ομάδες οι οποίες δεν ήταν και τόσο ανταγωνιστικές. Εδώ πέρα ήταν ντέρμπι, ήταν πραγματικό ντέρμπι. Αργεντινή και Γαλλία. Νομίζω πάντως πως σήμερα δίκαια. Τόσο η Γαλλία όσο και η Ουρουγουάη δίκαια πήρανε την πρόκριση. 100%. Από αυτές τις δύο, ποια βλέπεις ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει το στέμα, έχει περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει το στέμα του παγκόσμιου πρωταθλητή? Εντάξει, δεν συγκρίνονται ποιοτικά. Δηλαδή το ρόστερ που έχει η Γαλλία είναι από άλλο πλανήτη. Αλλά δεν έχει τόσο ελκυστική εικόνα όσο θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή με το ρόστερ που έχει θα μπορούσε να τρομάζει. Θα μπορούσε να τρομάζει, να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και να φοβούνται οι πάντες. Σήμερα δεν νομίζω ότι τρόμαξαν λίγο με την εμφάνιση της Γαλλίας κοντά στην Αργεντινή, και έτσι όπως έδειξε το χαρακτήρα απέναντι στους Αργεντίνους με την ανατροπή 1-2 και μετά τους πήραν παραμάζωμα. Σήμερα ναι, ίσως ήταν η πρώτη φορά που η Γαλλία άρχισε να τρομάζει λίγο κάποιος. Ναι, δηλαδή, γιατί βλέπεις και τους άλλους, δηλαδή είναι και ένα ερώτημα τώρα το πώς θα παρουσιαστούν και οι άλλοι, πώς θα παρουσιαστεί η Βραζιλία, η οποία αυτή στον όμιλο ήταν λίγο, τα βρήκε λίγο σκούρα, ρε παιδί μου. Ήταν και αυτή λίγο αγχωμένη, να το πω. Λίγο δεν πατούσε καλά. Μία Βραζιλία, η οποία θα τη δούμε και αυτή το πώς πάει. Εντάξει, τώρα για τους Αργεντίνους, να το ξεκινήσουμε από τώρα. Εντάξει, οι Αργεντίνοι, ρε φίλε, πέρα από το γεγονός ότι ένας Μέση δεν φαίνει την επιτυχία, είχαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, και το υλικό ήταν πολύ κάτω από το επίπεδο του Λιονέλ. Αλλά και δεν είχε και προπονητή, όπου έγινε και ένα σύρελ εκεί πέρα ότι άμα με διώξετε θέλω αποζημίωση καμιά 10-15 εκατομμύρια ευρώ, που δεν παίζονται τόσα λεφτά στην Ομοσπονδία. Και πόσο Αργεντινής. Μάλλον στην Αργεντινή του 2018 και της κρίσης. Της κρίσης, όπου πάλι οι Αργεντίνοι είναι έτοιμοι να προσφύγουνε. Να μπουν στο Δουνουτού. Στο Δουνουτού, το αγαπημένο μας. Εντάξει, εμείς το γνωρίζουμε. Το Δουνουτού. Είναι εδώ πέρα. Ξέρεις τι γίνεται, με αφορμή το Σαμπάολι. Είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές. Πώς γίνεται ένας προπονητής, γιατί ο Σαμπάολι πλέον έχει πέσει η φήμη του στα τάρταρα, το πώς γίνεται ένας προπονητής σε μια ομάδα να κάνει μια καταπληκτική δουλειά και να αλλάξει ομάδα και αυτή να μην θυμίσει τίποτα την προηγούμενη δουλειά. Δηλαδή, ο Σαμπάολι ήταν στην Εθνική Χιλής, ήταν στη Σεβίλη πριν από την Εθνική Αργεντινής, αλλά πιο πριν στην Εθνική Χιλής είχε κάνει ομαδάρα η Χιλή τότε. Ναι, ανέλαβε την Εθνική Αργεντινής, δεν την ανέλαβε, την ανέλαβε μέσα στο μετά από κάποια μάτια του προκριματικού, δεν την ανέλαβε από την αρχή. Όπως και να έχει, δεν βελτίωσε τίποτα, σίγουρα. Δεν ενέπνευσε τους παίχτες του, τώρα μιλάμε για παίχτες που παίζουν στην Εθνική Αργεντινής και δεν έκαναν κοντρόλ. Και να σκεφτούμε ότι πέρασε τελευταία αγωνιστική Αργεντινή στο Μουντιάλ, έτσι. Νίκησε με χάτρικ του Μέση του Εκουαδόρ και ήταν αποκλειστή από τα προκριματικά. Δεν ήταν. Θα μπορούσε να μην έχει φτάσει εδώ. Δηλαδή ήταν στο όριο να μην πάει κανείς στη Ρωσία. Στο 90, ναι. Ήταν για να περάσει ή να μην περάσει. Στο 90 πέρασε και τους ομίλους, οπότε
Ναι, από την αρχή ήταν το πράγμα, δύσκολο. Και εδώ που έφτασε, καλά είναι. Με την εικόνα που είχε. Ήταν, με την εικόνα που είχε, με όλα αυτά τα οποία γινόντουσαν στα αποδυτήρια. Στα αποδυτήρια και γενικότερα έξω από τους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει. Ήταν ένα θεματάκι, το οποίο ήταν και λίγο ψηλό αναμενόμενο να γίνει. Μπίλι, διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για την συνέχεια. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στον Λίμπερο 107,4. Ακούτε ασπρόμαυρες πτήσεις με τον Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο και τον Χρήστο και τον Ηλία να είναι οι προσκεκλημένοι της σημερινής εκπομπής και τον Βασίλη Καβαδία να είναι ο άρχοντας της κονσόλας, ο άνθρωπος ο οποίος μας βοηθάει να βγαίνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον αέρα της όμορφης Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως μοναδικός τρόπος επικοινωνίας και στην δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι μόνο με SMS, FM κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Να πούμε πως χορηγός εκπομπής είναι το όνειρο Live Strip Show, το πιο αισθησιακό hot show της Θεσσαλονίκης. Σας περιμένει να ζήσετε μοναδικές πριβέ καταστάσεις με ιδιαίτερες εκπλήξεις. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο αισθησιακό χώρο που εντυπωσιάζει ευχάριστα ακόμα και τους πιο απαιτητικούς πελάτες του. Μόνο με 10 ευρώ είσοδο μαζί με ποτό. Η εγγύηση στην νυχτερινή ιδιαίτερη διασκέδασή σας ακούει στο όνομα Όνειρο Live Strip Show. Στην οδό Κολέτη 30, έναντι παλαιού ΟΠΑΠ. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ρεζερβέ 23 13 0 69 083. Προσφορά για όλους σας, μόνο με 10 ευρώ. Δύο πριβέ χορούς είναι το όνειρο Live Strip Show. Όσοι πιστοί μπορείτε να πάτε και να περάσετε όμορφα. Και ειδικότερα για bachelor και δεν συμμαζεύετε, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή σε περίπτωση που παντρεύεται κανένας φίλος σας που θα κάνει το λάθος να κρεμαστεί και να είναι σε φάση παντριάς και έτσι, κάτι το οποίο προσωπικά και εσάς τους δύο σας κόβω ότι το έχετε λίγο έτσι, μακρινό, ας πούμε. Μακρινό συνέδριο. Μακριά. Καλό είναι αυτά τα πράγματα, τώρα στα 25 να μην γίνονται. Εδώ πέρα είναι άσχετο τελείως. Βλέπω η ΕΡΤ έχει κάνει ένα διαγωνισμό, είναι διαγωνισμός, δίνει ελαστικά στο νικητή. Δηλαδή παίζετε μουντιάλ, δώσε κάτι ρε φίλε, δώσε μια μπάλα. Κάτσε ρε φίλε, άμα έρθει ο χορηγός, γιατί όχι ρε φίλε. Δώσε κάτι. Δίνει και χαρτάκια Πανίνη. Δίνει. Mm-hmm. Δίνει χαρτάκια Πανίνη. Ήρθε ο Ηλίας. Κουτραντά ρε φίλε, διαφήμιση ωραίος. Για πες. Απλά είμαστε ρε φίλε, δεν πειράζει. Όλοι μαζεύουμε τέτοια χαρτάκια, δεν πειράζει. Για πες. Άμα τάσκασε ο χορηγός. Όλα γίνονται, ναι. Έχει μεγάλο Νίκο Αναστόπουλο. Παιδιά, έχει Νίκο Αναστόπουλο με τρομερό σακάκι. Τρομερό. Ο Νίκος Αναστόπουλος έμαθε να ντύνεται. Έχει αυτό το στυλ το οποίο το βλέπουμε. Το ιταλικό. Το ιταλικό, ρε φίλε, ναι, εντάξει. Η Ιταλία τον δίδαξε, τον Αλινατόρε. Τρομερό, ασπρόμαυρο σακάκι. Πάω και είναι και το ξέρει. Πάω κάρα. Μέχρι και ο Νίκος Αναστόπουλος. Να κρίσαμε. Άμα είναι πάω ο Νίκος Αναστόπουλος, εντάξει, τι να πούμε δηλαδή. Είναι λίγο προστιχιά να λέμε ότι ο Νίκος Αναστόπουλος είναι πάω. Λίγο. Ο οποίος έκανε και δύο περάσματα νομίζω από την Θεσσαλονίκη, εδώ πέρα, στον Άρη. Ναι. Ήταν εδώ πέρα, εντάξει. Η δεύτερη του θητή εδώ στον Άρη δεν ήρθε και με πολύ καλά αποτελέσματα και δεν χώρισαν και με τόσο καλό τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να το γυρίσουμε λίγο στο Μουντιάλ, να το συνεχίσουμε και να το ολοκληρώσουμε και να πάμε στα θέματα της πόλης εδώ πέρα, το τι έχει, τι να γίνει. Να πούμε πως αύριο Κυριακή, 1 Ιουλίου, τέλειωσε και ο Ιούνιος ρε φίλε, Ισπανία-Ρωσία στις 5 και Κροατία-Δανία στις 9. Πάλι, οι διοργανωτές του Μουντιάλ, θα τους κράξω πάλι. Τι έχω πάθει, κράξε. Γιατί κράξε. Είσαι σε μου τέτοιο, δεν ξέρω. Κράξε, δεν ξέρω. Από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πήγα κόψω το τρένο. Δεν ξέρω, ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Πάλι ρε φίλε, διαφωνώ με τις ώρες που έβαλαν τα μάτς. Να επιληφθείς του θέματος. Άμα ήμουν στη δεύτερη, το είχα επιληφθεί, φίλε. Εντάξει. Αλλά τώρα, όχι. Αλήθεια τώρα. Και για τα σημερινά τα παιχνίδια και για τα αυριανά.
Ισπανία, Ρωσία και Κροατία, Δανία δεν θα έπρεπε να είναι αντίστροφα. Από για εμπορικούς λόγους το λέω. Όχι για τίποτα άλλο. Έτσι είναι. Αλλά νομίζω η λογική λέει ότι ήταν προκαθορισμένες οι ώρες με βάση τις διασταυρώσεις που υπήρχαν πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν νομίζω δηλαδή. Δεν το έβγαλαν οι Ρώσοι. Το έβγαλαν οι Ρώσοι. Ναι, αλλά αυτό για ποιο, πράγμα, για ποιο λόγο να έγινε, ας πούμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ότι δηλαδή. Ας πούμε... Για να σπρώξουν την διοργανώτρια. Από την ώρα θα την σπρώξουν η διοργανώτρια. Ότι δηλαδή θα σε βάλω 5 ώρες γιατί σε βολεύει. Ήδη μπήκε σε έχεις να πας στο όνειρο. Ήδη μπήκε σε όμιλο πολύβατο. Εντάξει, αυτό τώρα. Πώς να το κάνουμε. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε, η Ρωσία μπήκε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας. Πήρε. Όχι, στο δεύτερο. Τέλος πάντων. Δεν είναι, πήρε την Ουρουγουάη και. Σωστά το είπε στην αρχή, γιατί η κάθε διοργανώτρια ναι. είναι και επικεφαλής ομίλου. Πήρε την Ουρουγουάη και δύο μπάζα. Οκ. Okay. Εντάξει, και Βέλγιο-Αγγλία είχαν δύο μπάζα. Ήταν και άλλοι όμιλοι που είχαν μπάζα. Έτσι, εντάξει. Okay. Εντάξει. Αυτό είναι. Βασικά να πούμε όλο το πρόγραμμα. Να το πούμε, εντάξει, δεν έχει. Να δώσουμε και προβλέψεις. Θα δούμε και ξεχωριστά την κάθε ομάδα το πώς την. Θα δώσουμε εξάδα φωτιά. Ναι. Θα δώσουμε εξάδα φωτιά. Άμα το πάμε έτσι όπως το πήγαμε με την Αργεντινή, ξέρετε τι θα κάνετε. Να παίξετε ακριβώς τα αντίθετα. Τουλάχιστον θα οικονομήσει κάποιος από τις δύο πλευρές. Θα οικονομήσει ο λαός του Λίμπερο 107,4. Εντάξει, για εσάς δουλεύουμε. Και άμα πάτε ταμείο, εντάξει, ρε φίλε, φέρετε και εδώ πέρα, λέω το σοφού, φέρετε να κεράσετε και κάτι. Εδώ πέρα. Και αν δεν θέλετε να κεράσετε κάτι χειροπιαστό, δεχόμαστε κεράσματα και στο όνειρο. Προφανώς, ρε φίλε, ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε φτάσει 30 του Ιούνιου και είμαστε εμείς εδώ πιστοί στο ραντεβού μας. Δευτέρα 2 Ιουλίου είναι το Βραζιλία-Μεξικό στις 5, μ' αρέσει αυτό το παιχνίδι, διαφωνώ πάλι με την ώρα. Βέλγιο-Ιαπωνία στις 9, ναι ρε φίλε, Βέλγιο-Ιαπωνία τώρα στις 9, δηλαδή με τρελάνετε. Ντροπή. Ωρίεται. Τι? Ορίεται, δεν είναι ο Τάσος που συνήθως χτυπιέται. Χτυπιέμαι εγώ τώρα. Και χτυπιέσαι εσύ. το αλλάξαμε. Όποιος κάθεται εκεί στο κέντρο, χτυπιέται. Κοίτα, να σου πω κάτι τώρα. Παρένθεση. Η προηγούμενη εκπομπή που κάναμε μαζί με την πλάκα του Τάσου και η σημερινή είναι που ορίομαι. Στις προηγούμενες είμαι πιο ήρεμος. Δεν ξέρω γιατί γίνεται. Ορίεσαι τα Σάββατα για κάποιο λόγο. Ενώ τις Κυριακές ηρεμείς. Δεν ξέρω γιατί. Λες να παίζεις. Θα βγάλουμε το pattern, θα βγάλουμε το μοτίβο σιγά-σιγά. Ξέρεις τι μετράει τώρα, σε συνδυασμό με αυτό το οποίο έγινε χθες που συναντήσαμε τη γνωστή μας την ψυχολόγο. Ναι. Μια μέρα πρέπει να την βγάλω, φίλε, να μας τα πει. Έπρεπε, πολύ, θα κάνουμε πολύ ωραία εκπομπή. Μια μέρα πρέπει να γίνει, μια μέρα θα την... κάτι θα πρέπει να... γιατί το βράδυ βοηθάει αυτό, δηλαδή μπορείς να το πας και λίγο πιο χαλαρά, λίγο στο πιο έτσι. Να μας το κάνεις στον αέρα αυτό. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται, αλλά εντάξει, λίμπερο είσαι. Είπα, Δευτέρα 2 Ιουλίου, Βραζιλία-Μεξικό στις 5 και Βέλγιο-Ιαπωνία στις 9. Και την Τρίτη 3 Ιουλίου, Σουηδία-Ελβετία στις 5. Καλά, στο σπίτι θα γίνει χαμός. Αν βάζανε και αυτό στις 9. Δηλαδή. Ναι, ισχύει. Σουηδία-Ελβετία. Ωραίο. Χαμός στο σπίτι. Ωραίο. Χαμός. Θα βάζω φιτιλιές. Κολομβία-Αγγλία και αυτό στις 9. Εντάξει, νομίζω είναι καλά. Δηλαδή το πρόγραμμα της Τρίτης είναι εγκρίνεις. Πολύ καλά. Μπράβο στην FIFA. Εγκρίνεις. Έτσι μπράβο. Θα τελειώσει ωραία το βράδυ. Θα μας δώσουν οι Άγγλοι λογικά λόγους πάλι έτσι να περάσουμε ωραία. Ναι, θα μας δώσουν. Ναι. Να το πάρουμε, πώς θα να το πάρουμε, ανάποδα εντάξει, ή να το πάρουμε την Κυριακή. Γιατί είμαστε ανάποδοι, εμείς τι είμαστε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό θα το κρίνει ο λαός. Το κρίνει ο λαός. Πάμε από αύριο. Από αύριο, Κυριακή. Ωραία. Ισπανία-Ρωσία στις 5. Άσο και γκολ γκολ. Άσο και γκολ γκολ. Δηλαδή να κερδίσει η Ισπανία, αλλά να φάει και γκολ από τη Ρωσία. Οπότε να έχουμε το. Ποιο θα το βάλει από του Ρώσου. Εντάξει, ρε φίλε, βάλανε πόσα γκολ. Ναι, ρε φίλε, με του Σαουδάραβε πήγαν και βάλανε γκολ, να πούμε. Κοίτα, αυτό εγώ, είναι στη λογική ότι okay, η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα. Να αποχαιρετήσουν και οι Ρώσοι με ψηλά το κεφάλι, με ένα γκολ α πούμε, να βάλουν και ένα γκολ, να μην γκρινιάξουν οι οπαδοί τη κερκίδα, να πανηγυρίσουν. Και όλα καλά και όλα ωραία. Αγκαλιές, φιλιά, ματς μουτς, ανταλλαγή φανέλες και δεν συμμαζεύεται. Η Ισπανία στον όμιλο έφαγε 3 από την Πορτογαλία, έφαγε 2 από το Μαρόκο. Από το Ρονάλντο τα έφαγε τα 3. Η Ισπανία δεν υπήρχε κοινό ματς. Ναι, έφαγε όμως, γι' αυτό σου λέω, έφαγε 3 από την Πορτογαλία, έφαγε 2 από το Μαρόκο και παραλίγο θα έτρωγε και από το Ιράν. Που έφαγε γκολ, το ακυρώσαν μέσω VAR, ορθώς το ακυρώσαν. Θέλω να πω ότι δεν τη λες και σταθερή στην άμυνα τη φετινή Ισπανία. Κοίτα, η Ισπανία είναι αυτό το οποίο ακούγεται αρκετά, είναι ότι δεν έχει καμιά σχέση με την Ισπανία των παλαιότερων ετών. Δεν είναι αυτό το φόβητρο που λες μία όπα. Έπεσε με την Ισπανία,
Είμαστε δύσκολα. Σφίξαμε. Είναι σε λίγο μεταβατικό στάδιο. Μεταβατικό στάδιο. Έχουν γίνει αλλαγές. Τι θέματα έχουμε εκεί πέρα. Έχουν γίνει αλλαγές. Έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές. Ναι. Εδώ είναι γνωστή ιστορία με το Λοπεντέκι που έφεγε δύο μέρες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Τι έκανε? Και μόνο αυτό τα λέει. Που απελήθη. Που άλλαξε το πόνι της και πήγε στη Ρεάλ. Ναι. Καλά, αυτό τώρα άμα ήταν ας πούμε στον Λίμπερο της Ισπανίας και μιλούσαν αυτό, θα έλεγαν καθαρό τρύπημα της Ρεάλ στην Ομοσπονδία. Καθαρό, θα άρχισαν να ακούγονται Χοβέρ και Τεχοδάν. Όλα αυτά. Τι είναι αυτά. Αυτά θα κάνω μεγάλο λάθος αν σου πω να τα μεταφράσεις. Όχι. Καλό θα είναι να μην τα μεταφράσω. Αυτό. Ελπίζουμε το Ισουρού να μην γνωρίζει Ισπανικά. Πού να γνωρίζει, ρε φίλε, δεν πρέπει να γνωρίζουν αγγλικά. Γνωρίζουν. Ισχύει αυτό που σου λέω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Πού τα είχατε ζευγάρια, εδώ. Οπότε. Α, σου και γκολ ο Χρήστο. Εσύ τι λες, εσύ τι λες, εσύ εγώ. Βλέπει κάποιο να γίνεται τον μπαμ καταρχήν. Με του Ρώσου, όχι. Εσύ τέλειο τι λες. Όχι, τώρα το γκολ δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι οι Ισπανοί εύκολα ή δύσκολα θα περάσουν τους Ρώσους. Εντάξει, οι Ρώσοι οι οποίοι έχουν να περάσουν στην επόμενη φάση Μουντιάλ και γενικότερα σε μεγάλη διοργάνωση από τότε που ήταν Σοβιετική Ένωση. Από τότε που ήταν Σοβιετική Ένωση που έκαναν τα όργια, μόλις έγιναν Ρωσία τα πράγματα στένεψαν. Εντάξει, τους είχαμε πετύχει και εμείς εκεί πέρα. Τους είχαμε αποκλείσει το 4. Τους είχαμε αποκλείσει και τότε με τον Γιώργο τον Καραγκούνη, να πούμε, εκεί πέρα που τους είχε τελειώσει. Με Σάντους. Ναι, με Φερναντάο. Mm-hmm. Εσύ τι λες, Ισπανία ή Ρωσία? Βλέπω Ρωσία Χ2. Χ2. ΝΑΤΟ. Έχουμε κόντρα. Βλέπω παράταση. Άντε. Οπότε δεν ισχύει εσύ, ας πούμε. Ναι. Ωραία. Μάλιστα. Βλέπω να περνάει δύσκολα με την Ισπανία, αλλά μπορεί και παράταση. Κάτσε τώρα, κάνεις κολοτούμπα, ρε φίλε. Λες, μία με λες Χ2 Ρωσία και μία λες μία ότι παράταση μπορεί να περάσει Ισπανία. Παράταση Χ2. Παράταση Χ2. Εννοώ Ισπανία-Ρωσία έτσι που στην Ζευγάρια. Επειδή είμαι Χ2 Ρωσία. Ωραία. Να τελειώνουμε. Κροατία-Δανία. Κροατία-Δανία στις 9. Στις 9. Εντάξει, δηλαδή συνέχισε. Για πες. Τίποτα. Νομίζω έχουν φαβορεί οι Κροάτες, έτσι. Έχουν προβάδισμα εννοώ. Συμφωνώ. Είναι ένα κλικ πιο πάνω από τους Δανούς και γενικότερα η ομάδα που έχουν εκεί πέρα με Μόντρις και ιστορίες δείχνει ότι αυτή η ομάδα, αν φορούσε διαφορετική φανέλα και μιλούσε, ας πούμε, είχε τη φανέλα της Γαλλίας, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, της Ισπανίας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε ότι μπορεί να είναι και το φαβορί για μια πιθανή κατάκτηση. Μπορεί να φτάσει και ακόμα και τώρα, μπορεί να φτάσει μακριά. Προσωπικά δεν μου κάνει εντύπωση να δούμε ημιτελικά, τελικό. Αυτό σου λέει, δηλαδή τα παιχνίδια που έχει παίξει είναι δυνατά. Έχει κάνει πολύ καλό και με αποκρούθημε το μάτι της Αργεντινής. Καλά, του 3-0. Τους μπαράλιασε, φιλάσε. Ναι, δεν το περίμενε πριν το μάτι. Και λίγα του έβαλε. Ναι, προφανώς. Ειδικά Μόντριτς, Ράκιτς έχει πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Μάντζουκιτς. Και προσωπικά. Μας απέκλεισαν κιόλας τα μπαρά. Σε αυτό θα επανέλθω, γιατί έχουμε θεματάκι. Για τίποτα. Αν κάποιος θέλει να ανεβάσει την απόδοση, όπως πριν προσωπικά πρότεινα άσο και γκολ, θα προτείνω άσο και no goal. Δηλαδή να πάρει μια καθαρή νίκη η Κροατία με 1-0, 2-0, κάτι τέτοιο. Κράτησαν το 0 απέναντι στην Νιγηρία, το 0 απέναντι στην Αργεντινή. Δέχτηκαν γκολ απέναντι στην Ισλανδία, όπου αγωνίστηκαν όμως με αρκετές αλλαγές. Την ίδια στιγμή. Τίποτα. Η Δανία εξαρτάται πάρα πολύ από τον Έριξεν της Τότενα. Και δεν από τον Σμάιχελ της Λέστερ τέρμα. Ναι, δεν έχει κάποιον. Τίποτα, κάποιον φίνισερ. Ναι. Φόβητρο. Οπότε το βλέπω 1-0-2-0 εκεί. Με τρόμαξε όταν πήγες και είπες το γλυκό, ρε φίλε. Λέω, όπα. Για τους Έλληνες του εξωτερικού. Πού απευθύνεσαι, ρε φίλε, κάτσε χαλάρωση. Οπότε προσωπικά δίνω Ισπανία, Ρωσία, άσο και γκολ-γκολ, απόδοση 4-30 κοντά. Κροατία, Δανία, άσο και γκολ θα δίνει. Θα δίνει καλά γι' αυτό. Με βάση την Κροατία που είπε για αυτό που είπες για τα μπαράζ. Ναι. Για τα μπαράζ με την Ελλάδα που έπαιξαν. Που μας απέκλεισαν. 4 είναι το πρώτο μάτς και 0-0 στο Καρισκάκι. Όταν σε λέω ότι είσαι εγκυκλοπαίδε, μετά με λες ότι δεν είσαι. Τέλος πάντων. Θυμάσαι και ποιοι βάλαν τα γκολ των Κροατών. Τώρα θα μας κρατήσει. Ο Κάλινιτς έχει βάλει σίγουρα. Ο Κάλινιτς αυτό που τον. Από εμάς ποιος το βάλε. Σοκράτης. Ο οποίος υπέγραψε στην Άρσεναλ. Είναι πρώτο πυλόν για την Άρσεναλ μαζί με τον Μαύρο Πάνο. Ο Μαύρο Πάνο είναι ήδη εκεί πέρα. Ο δεύτερο Έλληνα που θα είναι στην Άρσεναλ. Ήδη οι Άγγλοι έχουν αρχίσει να πολλοκεφαλιάζουν, έχουν να πούνε να μάθουν το Μαύρο Πάνος.
Παπασταθόπουλος. Σοκράτης. Παπασταθόπουλος δύσκολο. Έχουν εκεί και έχουν Σοκράτης. Ο Μπαμεγιάνγκ, έχουν ονόματα γιατί, δύσκολα. Γιατί όταν ήταν και ο Γιαννακόπουλος τον έλεγαν Στέλιος. Ναι, πού να πει, αλλιώς είναι Γιαννακόπουλος. Άστο φίλε, δύσκολα. Ναι, η Κροατία την οποία αντιμετώπισε η εθνική μας δεν έχει καμία σχέση με την Κροατία που ήταν στο Μουντιάλ. Δηλαδή, όταν έκατσα να δω το πρώτο παιχνίδι της Κροατίας στα τελικά, έλεγα εντάξει, μωρέ, ποια Κροατία. Και μόλις την είδα να παίζει, και ειδικότερα όταν έκατσα και την είδα με την Αργεντινή, τρόμαξα. Λέω, ρε φίλε, αυτή ήταν η Κροατία. Λέω, άμα αυτή η Κροατία έπαιξε έτσι όπως έπρεπε να παίξει με την Ελλάδα. Συμφωνώ. Άστο. Γενικά δεν περίμενε την πορεία μέχρι στιγμής της Κροατίας. Την εικόνα δεν περίμενα. Γιατί εδώ ήμασταν και το λέγαμε όταν κάναμε ανάλυση των ομίλων. Όταν φτάσαμε στην Κροατία. Άλλος μαραθώνιος και εκείνος. Ναι, λέγαμε ότι μπορεί να είναι να μας εκπλήξει αρνητικά. Έχοντας στο νου την εικόνα της ομάδας από το μπαράζ με την Ελλάδα. Ναι, και γενικά οι Κροάτες όταν ανέκαθεν, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, όταν δουν ότι πάνε μακριά, γενικά λυγίζουν. Οπότε έχουμε ακούσει πολλές ιστορίες, οπότε μας διαψεύδουν γενικά οι Κροάτες. Να πούμε πως είναι η αγαπημένη μας στιγμή αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ. Ο Ιωσήφ Νικολάου βρίσκεται εκεί πέρα με πολλούς οπαδούς πίσω του και δεν υπάρχει μέρα που να μην συμβεί κάτι στον αέρα. Δηλαδή ένας Ρώσος προχθές τον φίλησε. Αυτός ήταν ό,τι καλύτερο, ρε φίλε. Εδώ μια Ρωσίδα πίσω χαϊδεύει τα μαλλιά της. Είναι και ξανθό, είναι δηλαδή ένας πάλι αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή μιλάει live, έχει βγει ένας Ρώσος μιλάει. Ο Ιωσήφ δεν του δίνει σημασία. Το προσπαθεί, το παλεύει. Έχει γίνει viral ο Ιωσήφ Νικολάου. Δεν ξέρω, περνάει πολύ καλά ο Ιωσήφ. Δεν περνάει. Να σου πω κάτι. Άμα στη θέση του Χοντρούλη που είναι, ήταν η ξανθιά η Ρωσίδα. Δες τι κάνει, δες τι γίνεται. Ήταν η Ρωσίδα. Θα είχε άλλη. Του κάνει thumbs up, προσπαθεί να το παίξει cool ο Ιωσήφ Νικολάου. Θα είχε. Δεύτερος Ρώσος στον αέρα. Άμα ήταν η Ρωσίδα, θα είχε διαφορετική συμπεριφορά. Αν ήταν Ρωσίδα, προφανώς θα είχε. Δεν θα τον πείραζε καταρχήν. Να σου πω κάτι. Από αυτές τις τύψεις που έχουμε δει στο Euro, ποια χώρα είχε τις καλύτερες? Περού. Σοβαρά. Το Περού. Περού μάτσικο. Μπήκε και η Ρωσίδα. Κάτσε λίγο. Μπαίνει η Ρωσίδα. Άσε τη Ρωσίδα και πες μου και το Περού. Μας βγήκε ντροπαλή η Ρωσίδα. Πες μου και το Περού, σε παρακαλώ. Ξεντράπηκε, χοροπηδάει η Ρωσίδα. Ας την περιγραφή ρε και πες μου για το Περού. Το Περού. Ναι. Θα σου δείξω στο προσεχές διαφημιστικό διάλειμμα κάποιες φωτογραφίες και θα ανακαλέσεις. Κάτσε. Οι φωτογραφίες αυτές, οι κοπέλες που απεικονίζονται, είναι από τις κερκίδες είναι του Μουντιάλ. Είναι από τις κερκίδες, φορώντας, ας πούμε, έχοντας αφαιρέσει, ας πούμε, τα μπλουζάκια τους. Εγώ θα έλεγα Πολωνία, φίλε. Πολωνία, θα στηρίξω Πολωνία. Έχεις κάνει, βλέπω, έχεις έρθει διαβασμένος. Ναι, ρε φίλε. Μπορεί να μην τελειώσουμε την εξάδα των αγώνων μέχρι Τρίτη, αλλά. Εγώ στηρίζω Κολομβία. Κολομβιανές. Όπα. Κολομβιανές. Μπήκε δυνατά στον αγώνα. Κολομβιανές είναι δυνατές. Και αυτές είναι στο ίδιο μικρό σχήμα τους με τις Περουβιανές που τα πετάνε έξω από πάνω. Δηλαδή δεν φοράνε στήθο. Τίποτα. Εγώ Περού είναι και δεν ξέρω, μου αρέσουν. Λατίνες, έτσι υπάρχει. Είναι πάθος, υπάρχει ένα κάτι. Αυτή την πλευρά του εαυτού σου, το ξέρεις ότι την μαθαίνω για πρώτη φορά στον αέρα του Λίμπερο 107,4 και μην τριγκάρει να συνεχίσει. Είναι η οικειότητα που βγάζει αυτό εδώ το. Αυτή εδώ η συχνότητα. Α, ναι, αυτό. Εντάξει, είμαστε μια παρέα. Είμαστε, ο Ρώσος έχει κολλήσει στον Ιωσήφ. Ρε, άσε το Ρώσο. Να μην περνάει καλά ο κύριος Ιωσήφ. Άσε το Ρώσο. Λοιπόν. Έχουμε να πούμε και 2-3 πραγματάκια για τις ομάδες της πόλης. Θα δούμε αν θα το προλάβουμε. Αλλά εντάξει, προτεραιότητα έχει το Μουντιάλ. Δευτέρα 2 Ιουλίου. Βραζιλία, Μεξικό στις 5. Ωραίο μάτς. Ωραίο μάτς. Με φοβίζουν οι Μεξικάνοι. Δηλαδή, αν ήμουν Βραζιλιάνος και έβλεπα το Μεξικό έτσι όπως έπαιξε, έτσι έξυπνο όπως έπαιξε με τους Γερμανούς, θα με φόβιζε. Αν ήμουν Βραζιλιάνος, θα φοβόμουν αυτό το μάτς. Θα έσφυγα. Θα έλεγα, είμαστε δύσκολα. Θέλει προσοχή. Θέλει. Αλλά η Βραζιλία έχει. Φανέλα. Όχι, δεν είναι μόνο η φανέλα. Γιατί η φανέλα είχε και πριν 4 χρόνια και έφαγε 7 από τη Γερμανία. Δεν ξέρω, είναι η πρώτη φορά που βλέπω νομίζω μια όχι τόσο θεαματική, αλλά πιο σφιχτή. Μια Βραζιλία. Η οποία έχει πιο ευρωπαϊκούς προσανατολισμούς σε ό,τι αφορά τα τακτικά κομμάτια. Τα είπες όλα. Ναι, δεν μπορούσες να τα συμπεριλάβεις καλύτερα με μια φράση. Τι να πω εγώ πλέον. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
Εδώ μόνο αλήθειες. Με το Στέλιο Παπαντονίου στο Λίμπερο 107,4. Βάλε και ερωτικά vibes. Ερωτικά vibes. 107,4. Ηλία. Να πούμε καταρχήν ότι το Μεξικό μας έχει εκπλήξει όλους, όλο το τουρνέα. Η ομάδα του Χουάν Κάρλος Οσόριο του Κολομβιανού έχει φτιάξει ένα ιδανικό σύνολο. Κολομβιανός είναι ο προπονητής τους. Την έχει πάρει από το 15 από το Confederation στο Copa America του 16 το επαιτειακό και έχει φτιάξει ένα ιδανικό σύνολο με Λοζάνο, Τσιτσαρίτο, αδερφούς στο Σάντος και ειδικά στο πρώτο μάτς με Γερμανία, δεν ξέρω αν το είδατε. Το είδαμε, ναι. Έπαιξε τέλεια τη Γερμανία με αντιπιθέσεις και πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη. Με την Κορέα νίκησε, αν και ίδρωσε στο τέλος, αλλά και με τη Σουηδία προβλημάτισε, είναι αλήθεια, που χάσε 0-3. Δεν περιμέναμε τέτοια εμφάνιση βέβαια, αλλά τη έκατσε και το αποτέλεσμα με τη Γερμανία-Κορέα. Δεν είχε περάσει. Δηλαδή δεν ήταν λίγο ψηλό αδιάφορο. Δεν ήταν αδιάφορο, γιατί αν νικούσε η Γερμανία θα χαιρετούσε το Μεξικό. Θα πήρε για Γερμανία-Σουηδία. Οπότε τη έκατσε και ιδανικό το αποτέλεσμα τη Κορέα. Μεξικάνοι αποθέαμε Κορέα. Τη ήταν φανταστικό αυτό τα στιγμιότυπα αυτά μετά τα μάτς. Αγκαλιά, ναι. Αγκαλιά. Οπότε ήταν ένα κακό κακή εμφάνιση για Μεξικό. Αν έχει αυτή την εμφάνιση στο Μεξικό όπως η Σουηδία με Βραζιλία, δεν έχει τύχει, έτσι. Δεν έχει τύχει, δηλαδή 2-3-0 σίγουρα. Τώρα, αν βγάλει καρδιά. Μπορεί να κοντράρει. Μπορεί να κοντράρει, αν βγάλει καρδιά. Άξι. Έχει 5-10% πιθανότητα. Το φαβορί είναι Βραζιλία, συμφωνώ δηλαδή. Εντάξει, νομίζω ότι. Όλοι μας συμφωνούμε Βραζιλία, έτσι. Ναι, αυτό συμφωνούμε. Λοιπόν, έχουμε άλλα 3 ματσάκια. Αλλά πριν πάμε στα 3 ματσάκια, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε για το 4ο και τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τι κουματάρα είναι αυτή, ρε φίλε. Δεν χορταίνω να την ακούω από χθες. Έχω φάει ένα σκάλωμα και την ακούω όλη τη μέρα. Καλοκαιρινό. Πολύ ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει. Είναι, μπορώ δηλαδή το επόμενα 20 λεπτά να το πάω σε ρήμο με αυτό. Είναι και θελούσια έξοδο. Άμα τη συνεχίζει έτσι. Τέλος πάντων. Ακούτε Λίμπερο 107,4 άσπρα ώρες πτήσεις για ακόμα ένα βράδυ Σαββάτου. Είμαστε εδώ παρέας, κρατάμε συντροφιά. Είμαστε από τις 10 και θα πάμε έως και τις 12. Το πάμε μουντιαλικά, το πάμε με φάση των 16. Είχαμε το Ουρουγουάι-Πορτογαλία 2-1 με την ομάδα του Σουάρες να παίρνει το εισιτήριο για, για τα προημιτελικά. Και να συναντάει εκεί πέρα, να δούμε ποιον θα συναντήσει. Με τη Γαλλία θα πέσει. Ναι. Με τη Γαλλία θα πέσει. Οι Γάλλοι, οι οποίοι νωρίτερα σε μια ματσάρα, πραγματική ματσάρα, επικράτησαν τους Αργεντίνους με 4-3 στο καλύτερο παιχνίδι του φετινού Μουντιάλ. Όχι μόνο από άποψη γκολ, αλλά και από άποψη θεάματος. Και δεν συμμαζεύεται. Να πούμε ότι ο Καβάνι ήδη έχουν αρχίσει οι φήμες. Είναι αμφίβολος για τον προημιτελικό με τη Γαλλία. Έχει καιρό βέβαια, είναι Παρασκευή το μάτς. Υπάρχουν 5 μέρες. Να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Αλλά θα είναι μεγάλη απώλεια. Μακάρι να μην ισχύσει αυτό. Θα είναι κρίμα για την Ουρουγουάη και για τον Καβάνι τον ίδιο. Γιατί μόνο με Σουάρες δεν θα έχει. Να δούμε. Θα δούμε. Ωραίο μάτς είναι αυτό στο προημιτελικό. Πολύ ωραίο. Έχει κρύβει πολλά γκολ. Κρύβει πολλά γκολ, λες. Εγώ πιστεύω κρύβει ελάχιστα. Γιατί με τη σημερινή πώς το λένε, παρουσία της Γαλλίας, έχοντας βάλει 4 στην Αργεντινή. Εντάξει, η Αργεντινή δεν πέσει άμυνα. Δεν έχει το αμυντικό δίδυμο της Ουρουγουάης, Αργεντινή. Ναι, αυτό έχει να πω. Πάμε πάλι. Η Ουρουγουάη έχει τους αμυντικούς της Ατλέτικο. Ναι, μπράβο. Και η Γαλλία έχει τον επιθετικό της Ατλέτικο. Σωστό. Εμφύλιος, λοιπόν. Σωστό, έχει τον Γκρισμάν. Πολύ σωστό. Έχει τον Κρισμά μπροστά. Δηλαδή, τους ξέρει. Πολύ ωραία. Μπορεί να βγει έχει αυτό που λες, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Όχι, αυτό που είπες, θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι ωραίο. Λέτε ρε παιδιά, η Γαλλία να το κάνει όπως το 98. Τότε φίλε. Με Ζιντάν και Ντεσάμπ. Τότε είχε Ζινεντίν Ζιντάν. Δεν λέω κάτι άλλο. Είχε Ζινεντίν τελεία. Ζιντάν. Και την Τίτη Ντεσάμπ είχε. Τελεία. Τώρα δεν έχει Ζινεντίν Ζιντάν. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα και θα δείξει. Κοίτα, μεταξύ μας τώρα, αν δεν το πάρει η Γαλλία. Βλέπω τον Ζινεντίν Ζιντάν του χρόνου να είναι ο επόμενος προπονητής. Θα είναι ο επόμενος προπονητής. Δεν είναι ιδανικός. Πώς φαίνεται. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε. Όπως επίσης, τώρα που λες για προπονητή, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δούμε και τον Σιμεώνε της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον πάγκο της Αργεντινής,
Και ενδεχομένως. Αυτό λέω, περιμένουν όλοι οι Αργεντινοί, γιατί χωρίς αυτόν Χάιρι δεν θα δουν. Και ενδεχομένως να είναι η κίνηση ματ για να φτάσει ξανά η Αργεντινή σε μια κατάκτηση μουντιάλ μετά τον. Συμφωνώ. Έστω και χωρίς τον Λιονέλ Μέση. Ο Λιονέλ Μέση, εντάξει. Έχουμε ήδη μετά το ματς ανακοινωθεί δύο αποχωρήσεις. Ο Μασεράνο είναι και ο Μπίγλια της Λάτσιο, της Μίλαν, οπότε σιγά σιγά. Χαιρετάνε οι περισσότεροι. Θα χαιρετάνε, τι θα κάνουμε. Εντάξει, όσο περισσότερο έδειχνε εδώ η ΕΡΤ πάλι το γκολ του Καβάνη. Τελείωσε να πούμε το μαρτύριο του Ιωσήφ Νικολάου και για σήμερα. Αύριο πάλι. Τον αγαπάς πολύ, τον μεγάλη καψούρα. Να το βγάλουμε. Ιωσήφ Νικολάου, live. Να μας πει και τα backstage. Θα έχει ενδιαφέρον. Ναι, θα το κυνηγήσουμε. Να κάνουμε το κουμάντα μας. Ναι. Τίποτα. Όσο πιο πολύ το βλέπα εδώ, είναι δύσκολο το γκολ που βάζει ο Καβάνη το δεύτερο, έτσι. Και συνάμα τέλειο. Είναι πολύ όμορφο. Δηλαδή εκεί ο άλλος περιμένει, παιδί μου, να το κάνει με τα αριστερό. Και αυτός βάζει το πόδι του δεξιά, βάζει εσωτερικό φάλτσο. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Φήμησε εσένα στα νιάτα σου. Αυτό πάνω απ' όλα. Στα τελειώματα. Δεν θα προλάβουμε. Αφού μιλά συνέχεια, ρε φίλε, πώς να προλάβουμε να πούμε. Σταματά. Τίποτα εδώ. Παίρνω όργο σκοπή. Άντε να δούμε. Είπαμε για το Βραζιλία-Μεξικό. Όλοι συμφωνούμε με Βραζιλία, οπότε. Ναι, εντάξει, okay, προφανώς. Πάμε στο Βέλγιο-Ιαπωνία στις 9. Η ώρα να πάνε οι Ιάπωνες στη χώρα τους πίσω, στη χώρα του Ανατόλου του Σιλίου. Καλά, έφτασε μέχρι εδώ. Το φίλο μου, ωραία μου. Σωρό, παίρνω πρωτοβουλία. Όχι, καλά κάνεις. Συγγνώμη, σε έκοψα. Δεν με κόψεις καθόλου. Να ξέρεις ότι το ραδιόφωνο είναι πρωτοβουλία. Όσο περισσότερες φορές παίρνεις πρωτοβουλία στο ραδιόφωνο, τόσο πιο ζωντανή και τόσο πιο ωραία γίνεται η εκπομπή. Και εμένα γιατί με έκανες τότε πριν. Εσύ ρε φίλε, έχεις φάτει μια εκπομπή να πούμε. Καλά, δεν ξέρω να μιλάω. Χάρηκα να ευχαριστήσω τον Στέλιο Παπαντονίου για την πρόσκληση αυτή. Ήταν η τελευταία, θα ξανάρθω. Αυτά. Καλό βράδυ. Για πες Ηλία. Βέλγιο, εντάξει, έχω αποδείξει και στα προγραμματικά και στα μάτια των Μίλων ότι παίζει να είναι η διοργάνωση της αυτή, έχει πολύ καρφουνιά. Τη μισή Premier League μπορούμε να πούμε έτσι. Λουκάκου, Αζάρ, Ντεμπρούνε και δεν συμμαζεύεται. Οπότε λογικά δεν θα έχει πρόβλημα με η Ιαπωνία και θα ανανεώσει το ραντεβού της με Βραζιλία. Λογικά στις 8 για το μεγάλο αυτό μάτσο. Τι λέτε εσείς? Χρήστο, εσύ. Έλα ρε φίλε, τώρα μην κάνεις το παιχνίδι της σιωπής. Τίποτα. Όχι απλά πιστεύω ότι θα αποκλειστεί η Ιαπωνία. Θέλω να αποκλειστεί η Ιαπωνία. Γιατί απλά όμως και μόνο για αυτά τα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα με την Πολωνία, αυτό που είδαμε αυτή την παροδία. Τις πασούλες λες, μεταξύ τους. Δεν είναι οι πασούλες γιατί κρατούσαν υπέρ τους νίκη. Ήταν πασούλες ενώ έχαναν. Γιατί ήξεραν ότι προκρίνονταν στο fair play γιατί είχαν λιγότερες κάρτες. Εντάξει, εφόσον είναι μέσα στο παιχνίδι, ρε φίλε. Οκ, όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Του το επιτρέπει. Προφανώς, ναι, καλά κάνανε. Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους έδωσαν αυτό το δικαίωμα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Το έχουμε ξαναδεί. Και το Γαλλία-Δανία ήταν παρόμοιο, ας πούμε. Βολεύονταν και οι δύο. Με διαφορετικά δεδομένα. Ναι, εντάξει, σίγουρα, αλλά και αυτό που λες ισχύει. Τέλος πάντων, αρκετά. Εντάξει, δεν νομίζω κι εγώ. Θα συμφωνήσω με τον Ηλία, με κάλυψε. Και εγώ το ίδιο. Επίσης, αυτό που λέγαμε για την Κροατία πριν, νομίζω ισχύει και για το Βέλγιο. Και το Βέλγιο είναι μία από τις ομάδες οι οποίες, άμα φορούσε μια διαφορετική φανέλα, θα λέγαμε ότι είναι και αυτή είναι μία από τις ομάδες οι οποίες μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, τώρα η διασταύρωση εδώ πέρα δεν τους βοηθάει. Δεν τους βοηθάει γιατί έχουν πέσει στο λάκκο με τα φίδια. Αλλά θέλω να σου πω ότι έχουν το υλικό να κάνουν μια έκπληξη και γενικότερα. Αυτή η σύνθεση που έχει τους κάνει να ελπίζουν σε κάτι μεγάλο, σε μια πιθανή κατάκτηση ενός τροπέου, ρε παιδί μου. Κοίτα, από το Βέλγιο το περιμένεις, από την Κροατία δεν περίμενες ότι θα. Δηλαδή το Βέλγιο βλέπεις έχει ρώσει από την Κροατία. Ισχύει αυτό που λες. Στην Κροατία προέκυψε. Ναι, ναι. Στους Βέλγους ίσως έχεις, λίγο έχεις απαιτήσεις. Έχεις μια απαίτηση, τους ψιλοπεριμένεις κιόλας λίγο, ρε παιδί μου. Είναι λίγο σε μια τέτοια φάση. Κοίτα, εφόσον πάει με Βραζιλία, ένα μάτσι είναι όλα γίνονται. Σαφώς ο τσάιντερ. Δεν τους πιστεύω. Δεν τους πιστεύεις. Όχι, λόγω άμυνας. Πιστεύω έχουν κακή άμυνα και θα το πληρώσουν. Άρα για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ θα αποκλειστούν στους 8 πάλι από Λάτι. Άρα δηλαδή πιστεύεις ότι θα περάσουν και θα τη βρουν τη Βραζιλία. Θα αποκλειστούν από τη Βραζιλία, ναι. Ναι. Αυτό, μάλιστα. Mm-hmm. Ωραία. Πάμε και στα επόμενα μας, επόμενα δύο. Φίλε, είμαι πολύ απλά, να ξέρεις. Είμαι πάρα πολύ απλά.
Είμαι χαλαρός. Περπατάω, φίλε, και θα τα βγάλω τα δύο ματιά. Σαν το Μέσκιση, περπατάς. Φίλε, μη με τσιτώνεις, φίλε. Μη με τσιτώνεις. Δεν μπορώ, ρε, φίλε. Δηλαδή, τέλος πάντων, δεν θα το συνεχίσω, γιατί δεν θα... Αυτό περιμένουμε αρμάδα Λουτσέσκου. Για να δεις επιτέλους λίγο τρέξιμο και λίγο... Φίλε, η αρμάδα του Ράτζβαν Λουτσέσκου από 2-0 το έκανε 2-2. Τι να με πεις τώρα, φίλε. Πετάει! Φίλε, και να σου πω και κάτι. Το είδες το φιλικό με την Άντελεκ. Δεν προλάβαμε κιόλας να σχολιάσουμε το φιλικό. Εντάξει, θα πω το top. Ελ Καντουρί, φίλε. Τα έκανε όλα. Εγώ δεν το πίστευα όταν το διάβασα. Γιατί δεν το είδα το μάτι. Για πες εμένα που το είδα κιόλας. Πώς έγινε. Έλατε. Λες, να δούμε δηλαδή ανανεωμένο. Μακάρι. Αν και στην θέση 10 έχει μπόλικο πράγμα εκεί πέρα. Έχει Diego Bisesvar, έχει Πέλκα, έχει Ελκαντουρί. Μακάρι τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ τον Ελκαντουρί. Γιατί ρε φίλε θα είναι μεγάλη σεζόν και θα έχει και Ευρώπη. Αυτά θα τα πούμε αν προλάβουμε τα δύο παιχνίδια. Θα τα προλάβουμε μία-μή, κοιτάς εσύ αμέσως κατευθείαν να μου την πει και να κάνεις. Όχι φίλε, θα τα προλάβω. Και θα τα πείτε και αύριο με το Ντάσο, θα επικεντρωθείτε εκεί. Ναι, οπότε φίλε είμαστε χαλαρά, είμαστε απλά. Λίμπερο είσαι 107,4 και να το λέτε. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, Σουηδία, Ελβετία στις 5. Εσύ σταμάτα να μιλάς με γκόμενες. Δηλαδή έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Sorry, δηλαδή, παράταση. Με ποια μιλάς, να τη στείλουμε χαιρετίσματα. Γενικά χαιρετισμούς. Παράταση. Μισό λεπτό, έχεις να δώσεις. Όχι, δεν έχω να δώσω. Όχι, θα προλάβουμε, φίλε. Δεν προλαβαίνουμε τον χρόνο. Όχι, φίλε, θα προλάβουμε. Περπατώντας το βγάζω. Έχεις να δώσεις σε εθέρια ύπαρξη χαιρετίσματα. Όχι, δεν έχω να δώσω. Παίξω μπαλά. Αν έχεις και θέλεις να κάνεις αφιέρωση, εγώ σου παραχωρώ τα τελευταία 5 λεπτά της εκπομπής. Να είσαι καλά. Τι θέλεις εσύ να κάνεις αφιέρωση? Όχι. Δεν θέλεις. Εμείς τις κάναμε στις εκπομπές του κυρίου Ζαγόρα. Πριν κάποια χρόνια. Ωραία, φίλε, όταν, τι δημήθηκε. Όταν θέλαμε και όταν ήμασταν αρχιερείς. Σαν ακροατές, ναι, απίστευτες στιγμές. Ναι. Αλλά έχουν περάσει χρόνια. Τότε που είχε γίνει αυτή η αφιέρωση τότε με το στην εκπομπή του Ζαγόρα, στη Ζούγκλα τότε τη βραδινή. Πόσο χρόνια έχει? Έχει 9 χρόνια. 9 χρόνια. 8 ίσως, εντάξει. 8. Ωραία, φίλε. Ακούγεται λίγο περίεργο το ότι πριν 8 χρόνια στέλναμε μηνύματα και κάναμε αφιερώσεις. Σε κοπέλες τέλος πάντων. Και μετά τώρα δεν έχουμε κοπέλες. Δεν θα έλεγα αυτό. Αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε εδώ πέρα και κάνουμε αυτούς που είναι, κάνουν τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Είναι παράξενο. Ναι, είναι λίγο παράξενο. Και κάπως έτσι δεν προλαβαίνουμε. Όχι, τέλος. Σου είπα ρε, θα σταματήσεις λίγο. Τέλος πάντων. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Τώρα, αφού αναφέραμε και τους Ζαγόρα, να το πούμε κιόλας. Με τη φίλη μας τη Λούση. Μην ρωτήσεις. Ποια είναι η φίλη μας η Λούση, πάτε να το πω, ναι, κλασικά. Σουηδία, Ελβετία, αυτό το είπαμε, ρε. Δεν δώσαμε. Δεν δώσαμε. Σουηδία, Ελβετία στις 5. Ναι, δεν δώσαμε. Δώσε. Τι να δώσω. Τα ρέστα μου. Α, τι, πες, τι. Παράταση. Παράταση. Ποιος θα νικήσει? Θα περάσει Σουηδία. Μάρκους Μπέρκ. Μάρκους Μπέρκ, το Ιβόνεν, ο φίλος μας ο Όλσεν. Όλσεν, ναι. Σωστό. Που κάνει πολύ ωραίο τουρνουά, αλλά ρε φίλε, όταν ήταν στον ΠΑΟΚ, ψυγεία τον πετούσε και δεν μπορούσε να τα πιάσει. Τα λέμε κι αυτά. Τι γέλασε, φίλε, δεν μπορούσε. Πήγε στον Καυκατζόγλιο, ρε φίλε, και μας βγήκε η Παναγία. Άσε, ρε φίλε, εντάξει, με τον Μπερμπάτοφ να χάνει και πέναλτι εκεί. Τέλος πάντων. Α, μην τα θυμηθώ. Οπότε στηρίζει Σουηδία στην παράταση. Παράταση Σουηδία. Οπότε παίζει να δούμε. Χρήστος. Και τέταρτη αλλαγή. Γιατί στις παρατάσεις έχουμε και τέταρτη αλλαγή πλέον. Πολύ σωστά. Με συγκλώνησες που το θυμήθηκες αυτό. Εσείς καμιά φωνή. Ποιος είναι η κυκλοπαίδια τώρα? Να το, Στέλιος Παπαντονίου. Ο Ζιγούρας μου το είπε στο διάλειμμα. Εσύ είχες ενημερώσει τους φίλους ακροατές εκείνη την εκπομπή πριν το Μουντιάλ όμως. Ναι, δεν το θυμόμουν όμως. Να θέλω να σε ανεβάσω τώρα και να μην με αφήνεις. Λεκτικό πινκ-πονκ. Να θέλω. Όχι, εγώ θέλω να ανεβάσω τον Ηλία, ο οποίος κάνει το ραδιοφωνικό του ντεμπούτο στον αέρα του Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, οπότε εσύ λες Σουηδία, Ελβετία, ποιον? Τίποτα, και εγώ το βλέπω πολύ στενό, δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει παράταση. Εγώ βλέπω Ελβετία. Ελβετία. Μάλιστα. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι.
που είναι ανάμεσα σε Κολομβία και Αγγλία στις 9. Δεν θα σε ρωτήσω γιατί ξέρω ότι θα στείλεις Αγγλία, αλλά θα σε ρωτήσω μόνο και μόνο μπας και κάνεις την ανατροπή. Πες μου. Στηρίζω Αγγλία. Ναι. Φοβάμαι όμως ότι θα γίνει. Δηλαδή τώρα που αρχίσαμε τα It's coming home, βάλαμε πεντάρα, εξάρα, Κέιν βάζει γκολ για να είναι και τα κοκόρια του, παίζει ωραία μπαλίτσα, έχει αλλάξει το σύστημα ο Southgate. Τώρα που οι συνθήκες επιτέλους είναι καλές, είναι ό,τι πρέπει. Για να γίνει ένα έτσι να κάνει η Αγγλία να κάνει η Αγγλία. Να χάσει από την πολύ ποιοτική Κολομβία, έτσι. Δηλαδή με Φαλκάο, με Κιντέρο, με Χάμες. Έχει πολύ ποιότητα. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Παντού να πάει το match, δεν πιστεύω ότι είναι φαβορή η Αγγλία. Θα πρέπει να είναι μοιρασμένο. Και από εδώ θα πρέπει να είναι πιο μοιρασμένε στοιχηματικά. Η οποία Αγγλία είναι σε μια πλευρά η οποία θα βρει σε ημιτελικά την Ισπανία, αν προχωρήσει. Αλλά ρε παιδί μου, έχει βατό δρόμο προς τον τελικό. Έχει βατό δρόμο. Έχει. Είναι ευκαιρία. Ουσιαστικά, αν περάσει Κολομβία, μπορεί να πάει με τελικά. Αν περάσει Κολομβία. Ναι, αυτό. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρει τους Άγγλους, γιατί είναι λίγο περίεργη. Στηρίζουμε. Οπότε, εσύ τώρα πώς το βλέπεις. Και εσένα σε κόβω για φιλοαγγλικό, δηλαδή. Έχει τη μισή ενδεκάδα του United. Άρα δηλαδή, γιατί είναι United, ναι. Και γενικά. Έχει από τους κορυφαίους επιθετικούς τώρα. Ναι, πέρα από αυτό. Στηρίζω Αγγλία. Τη Σουηδία που τη στήριξε πριν, τη στήριξε για Μάρκους Μπέρκ. Όχι μόνο για Μάρκους Μπέρκ, γενικά έχει καλή ομάδα. Να. Την έχω δει στο καλή κερκίδα. Κερκιδάρα έχει φίλε τώρα, σε παρακαλώ. Ρε. Μπαίνει στην ίδια κατηγορία με Πολωνία και Κολομβία. Και Περού Μάτζικο. Οπότε. Βλέπουμε Αγγλία, αλλά είναι ντέρμπι, θα δούμε. Αν περάσει, μπορεί και με τελικά η Αγγλία. Αγγλία βλέπω τώρα. Αγγλία. Μάλιστα. Θα δούμε. Φίλε, να σου πω κάτι. Και για πες. Είναι και 52. Και έχω ολοκληρώσει όλους τους αγώνες. Οι αγώνες ήταν. Έξι ήτανε. Ναι, ρε φίλε, αλλά από αυτούς τους έξι βρεθήκαμε να μην τους προλάβουμε κιόλας. Εντάξει, σωστό. Εντάξει, τέλος πάντων. Ωραία. Ηλία, θέλω να μου πεις μια έτσι, να μου κάνεις λίγο μια αποφώνηση ρε παιδί μου έτσι, για την πρώτη σου εμπειρία εδώ στο ραδιομέγαρο του Λίμπερο 107,4. Πώς σου φάνηκε? Πάρα πολύ καλή εμπειρία. Ευχαριστώ που μου επιδεχθήκατε έτσι. Κύριε Παπαντονίου. Θα σε αποθεώσουμε γιατί είσαι ωραία ποδοσφαιρόφατσα και γι' αυτό φυσικά πήρες και την πρόσκληση για το ραδιομέγαρο. Και να ξέρεις ότι δεν έρχονται τυχαία εδώ πέρα όσοι έρχονται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσύ, πλανέ εδώ πέρα, ο κάπτεν εσύ που φοράς το περιβραχιόνι εδώ τώρα πέρα. Τώρα με αφήνεις να μιλήσω. Τώρα ρε φίλε, πάμε στην αποφώνηση. Φοράς το περιβραχιόνι, είσαι ο κάπτεν της τριάδας εδώ, οπότε ξέρω εγώ, πες και εσύ. Ποιος είμαι, τι είμαι. Ο κάπτεν. Δεν είμαι κανένας κάπτεν. Έχεις είμαι... περισσότερες συμμετοχές ρε φίλε, σχετικά με τον Ηλία έχεις τις περισσότερες συμμετοχές. Είμαι ο βετεράνος που σέρνεται. Εντάξει, όχι και βετεράνος. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δηλαδή με λες και τι να με πεις. Κάτσε, είμαι δεξιά, κάτσε ρε παιδί μου, εσύ είσαι κορυφή επίθεση αυτή τη στιγμή όπως καθόμαστε. Εγώ θα σε πω σου άρεσε. Εγώ κάθομαι, όχι, εμείς είμαστε Παοκάρα. Α, Παοκάρα. Είμαστε δεξί εξτρέμ, Βασίλης Λάκης. Αυτό έτσι νιώθω. Όχι, όχι. Φίλε. Νιώθω πιο Βασίλης Λάκης από ποτέ. Όχι, φίλε. Και ο Ηλίας είναι αυτή τη στιγμή Σβούρα. Σβούρα, Παντελή και Δημήτρη. Όχι, φίλε. Στα τελευταία. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι από τα δεξιά. Εσύ είσαι Σέρτζι Κονσεϊσάου. Εμπειρία. Εμπειρία, αλλά εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, ήσουν και 30 πόσο χρονών τότε, ρε φίλε, τι περιμένει. Εντάξει. Και ο άλλο από δίπλα είναι ο Αντελίνο Βιερίνη. Καλά είσαι. Πρόταση τη Ευρώπη και Κυπελού. Δεν τα έχει πάει τότε ακόμα, περίμενε. Είσαι ακόμα σε μικρότερη ηλικία. Τώρα είσαι συμπέξη με το Σέρτζιο Κονσέισαρ. Εγώ τότε ποιο είμαι. Α, Ζλάτα Μουσλίμοβιτ. Αλάνι μου. Ωραίο Ζλάτα. Θα μπορούσα να κάνω παρέα με το Ζλάτα. Θα ήθελα να πάω μια φόρτα με το Ζλάτα. Δεν θα ήθελε δηλαδή να κάνει παρέα με τον Νουάρντα. Να σου πω από όλους αυτούς που έχουν περάσει από τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Τώρα λες διαχρονικά. Διαχρονικά ρε παιδί μου, όλους αυτούς τέλος πάντων. Δεν θα προλάβουμε τέλος πάντων. Πάση περιπτώσει. Πέντε λεπτά δεν έχουμε. Ναι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Okay. Α, έχεις και να πεις και κάτι άλλο. Όχι, αλλά δεν πειράζει. Κλάει, μάλιστα. Τέλος πάντων. Θα γούσταρα να βγω πιο πολύ με Ζλάτα. Παρά με Νουάρντα. Γιατί όμως. Μου βγάζει λίγο πιο έτσι. Ότι θα ταιριάζαμε πιο πολύ στα γούστα σε μια βραδινή έξοδο. Ο Άρντα είναι λίγο ρε φίλε που μπορεί να βγει μαζί του, αλλά μπορεί να τη μαζέψει κιόλα.
Μπορεί να σε ξεχάσει και πουθενά. Ναι, αυτό δηλαδή. Δεν είναι και τόσο τέτοιο. Είναι λίγο έτσι. Ναι, ναι, οκ, το δέχομαι, δεκτό. Και ο Θόδωρας έκανε μεγάλα πράγματα. Τέλος πάντων, στα νιάτα του. Στα νιάτα του. Ναι, δηλαδή αυτό το ότι. Ζαγόρ γερά το βράδυ στον καρά. Εντάξει, είναι. Γνωστό. Γνωστό. Βασικά σκύλε γερά. Σκύλε γερά το βράδυ στον καρά. Εντάξει, είναι γνωστά αυτά, οπότε. Με, αυτόν θα, με τον Ζαγόρ θα ταιριάζαμε λίγο περισσότερο στο θέμα γούστου. Γιατί ο Μπίλ είναι αλάνη. Τέλος πάντων. Και ο Ζαγόρ είχε πάντα γύρω του ωραίες παρουσίες. Δεν ξέρω δηλαδή τώρα, ο Ζλάταν. Τώρα δεν θες να πάμε στην Ιωάννα γιατί θα πάμε ξύλο. Ναι, γι' αυτό δηλαδή θα πάμε ξύλο. Δεν χρειάζεται. Το κράζουμε που τον κράζουμε με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει επιθετία του στον προεδρικό θόκο της ΠΑΕ. Μην πούμε και άλλα πράγματα. Άστο. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, αυτό ήταν. Είμαστε 4 λεπτά πριν τις 12. Η εκπομπή Ασπρόμαυρες Πτήσεις έφτασε στο τέλος της. Ο Χρήστος και ο Ηλίας. Ο Ηλίας και ο Χρήστος ήταν αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι καλεσμένοι της εκπομπής και βοήθησαν στο να βγει όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται η σημερινή εκπομπή. Θα κλείσεις, θα πεις κάποιο άλλο θέμα ή θα κλείσεις? Θα κλείσω. Θα κλείσεις. Είσαι. Δεν σε πιάνουμε πουθενά. Δεν σε πιάνουμε πουθενά. Βλέπω το ρολόι τόση ώρα, λέω είναι 23:57. Λέω, έχει στο νου του, θα πει δύο πράγματα ακόμα, θα πάει 12. Θα πάει 12. Αυτός πήγε να την κλείσει το λαμόγιο την εκπομπή 23:58:59. Ώστε να μην του ευχηθούμε χρόνια πολλά στον αέρα. Δηλαδή, ξημερώνει 1η Ιουλίου, σαν τέτοια μέρα πριν. Δεν ξέρω αν θέλει να αναφερθούμε. Πριν 25 πλέον χρόνια. Ακριβώς τώρα. Το άστρο του Στέλιου Παπαντονίου έλαμψε. Άστρο? Το άστρο αυτό. Οπότε να το ευχηθούμε έτσι και από τον αέρα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Εδώ γέρατος και δυνατός. Και να μεσουρανεί στον αέρα του Ραδιομεγάρου. Έτσι. Όσο με ανέχονται οι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Πήγα να την κάνω στα μουλοκτά, αλλά με πρόλαβες. Είναι αυτό που σου έλεγα η πρωτοβουλία που κάνει πιο ωραίο το ραδιόφωνο. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τις ευχές και για την παρουσίαση εδώ. Το Βασίλη τον Καβαδία που ήταν στην κονσόλα του ήχου, ήμουν ο Στέλιος Παπαντονίου από το μικρόφωνο. Να σας ευχηθώ ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ, στον Λίμπερο 107,4.